Φίλες και φίλοι του WeMedia και των πειρατών της Δευτέρας, καλησπέρα από μένα και τον Κώστα Μελά. Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα Γιάννη. Μετά από αυτό το τραγούδι στο οποίο έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία του Βάρναλη, το Κυρμέντιο, και μέχρι να κοκκινήσει η πλάση, γιατί δεν έχει ακόμα πολύ κοκκινήσει εδώ πέρα που ζούμε. Καλώς σας βρήκαμε πρώτα απ' όλα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Μετά την απουσία μας την προηγούμενη εβδομάδα λόγω απομάκρυνσής μας αμφωτέρων από την Αθήνα για το τριήμερο της 28ης Οκτώβρη, ελπίζω να μας δικαιολόγησε ο αυστηρότατος καναλάρχης, ο οποίος από τότε που ήρθαμε πριν από λίγο μέσα στο στούντιο μας κοιτάει με πολύ αυστηρό βήμα και δεν μας μιλάει καθόλου. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε τον καλό, κάνουμε διάφορα κτλ, αλλά δεν, χαμόγελο δεν σκάει αυτός. Απόψε λοιπόν, πέραν της επικαιρότητας, την οποία θα συζητήσουμε οπωσδήποτε, θα θέλαμε επίσης να μιλήσουμε λίγο με τον Κώστα για όλο αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μέσω τουρισμού. Για τη βαριά μας βιομηχανία. Ναι, για την τουριστική βιομηχανία, όπως λέγεται. Και παρουσιάζεται, όπως το λες, ως βαριά βιομηχανία μιας χώρας που αφού βυθίστηκε στον παραγωγικό παρασιτισμό, επιχειρεί τώρα, όχι τώρα, εδώ και καιρό, αλλά τώρα πλέον έχει γίνει το κεντρικό μοτίβο που τραγουδάνε όλοι, επιχειρεί να σταθεί στα πόδια της πουλώντας τουριστικές υπηρεσίες ως χώρα υποδοχής τουριστών από όλο τον κόσμο, με έναν τρόπο θα έλεγα τριτοκοσμικό και απολύτως υπηρετικό. Μια ιδεολογία του τι είναι η τουριστική υπηρεσία που θα την αποκαλούσα απολύτως υπηρετική ιδεολογία. Αυτό το πράγμα που ονομάζουμε λοιπόν τουριστική αξιοποίηση, τι να είναι άραγε? Τι είναι η τουριστική αξιοποίηση της χώρας? Πρώτα απ' όλα προφανώς είναι η εμπορευματοποίηση των πάντων. Θάλασσα, ήλιος, παραλίες, βουνά, λόγοι, ζώα και άνθρωποι. Το φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον καθίσταται κάτι, πώς να το πω, σαν σκηνή θεάτρου, όπου ο επισκέπτης έρχεται να δει και μάλιστα με τρόπο μαζικό, αλλά που επίσης επί της ουσίας εκεί όπου δεν υπάρχει πλέον τίποτα το αυθεντικό για να δει, αφού όλα οργανώνονται για τα δικά του γούστα, για τις δικές του, στη βάση των δικών του καταναλωτικών προτιμήσεων, στη βάση του δικού του εξωτισμού, στη βάση των δικών του προκαταλήψεων. Από αυτή λοιπόν την άποψη, όχι αποκλειστικά οικονομική, έτσι δεν είναι Κώστα, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε η τουριστική μας βιομηχανία, η βαριά μας βιομηχανία. Τι είναι αυτή η βαριά μας βιομηχανία? Μέχρι όμως να πιάσουμε αυτό το θέμα σε λίγο, θα ήθελα να σε ρωτήσω ως προς την επικαιρότητα νέων μνημόνιων. Έρχεται, λέει, η Τρόικα αποφασισμένη να σκληρύνει τη στάση της. Έρχεται ο εκπρόσωπος του αφέντη. Κοιτάξτε, Γιάννη, τώρα θα λέμε πράγματα που ο κόσμος τα γνωρίζει, τα έχουμε ζήσει τόσες και τόσες φορές. Το έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή ότι ο Λίνεκερ, ένας παλιός Άγγλος ποδοσφαιριστής, ονομάτισε το ποδόσφαιρο ότι είναι ένα άθλημα το οποίο παίζουν 22. Και κάνε μια μπάλα και παίζουν 22 και στο τέλος κερδίζει πάντα η Γερμανία. Λοιπόν,
χάσοντας τη ρίση του Λίνεγκερ. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις διαπραγματεύονται, φωνάζουν, απαιτούν απουσία του αρχηγού. Έτσι. Μόλις εμφανιστεί ο αρχηγός... Καθόλου Σούζα. Παύσα αρχή, παύσα άτο. Παύσα άτο, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Ναι. Επομένως, το έχουμε συνηθίσει αυτό το παραμύθι, αυτή την ιστορία. Πλέον δεν νομίζω ότι περνάει και στον ελληνικό λαό αυτό το επικοινωνιακό κόλπο, ότι όλο διαπραγματευόμαστε και όλο θα κάνουμε εκείνο και όλο θα κάνουμε. Καλά, μπούρδες. Ναι. Αλλά τώρα έρχονται και ανακοινώνουν μια σκληρή κατά μήνα επιτήρηση. Τώρα, όχι κατά μήνα, δεν ξέρουμε ακριβώς θα είναι κατά μήνα. Αλλά αυτό τώρα, διάβασα. Τώρα είναι. Θα δούμε πώς θα πάει αυτή η αξιολόγηση. Η κυβέρνηση επιχειρεί να μην βγει το ποτήρι των τοπικών των ομαδικών απολύσεων και του προβλήματος του ασφαλιστικού και προσπαθεί να τα σπρώξει προς τα πίσω. Δηλαδή να τα σπρώξει σε μια περίοδο για να μην έχει πολιτικό κόστος εν όψη των εκλογών του Προέδρου, της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά από την άλλη μεριά, οτιδήποτε έχει υπογράψει, οτιδήποτε απέτησε από την Τρόικα, πρέπει να γίνει πραγματικότητα για να μπορέσει η Ελλάδα να πάρει αυτά τα χρήματα τα οποία πρέπει να πάρει για να πληρώσει τους δανειστές κτλ. Με νέο δάνειο. Ναι, με νέο δάνειο. Ναι. Λοιπόν, και τώρα από εκεί και πέρα, η νέα εποχή την οποία λέει ο κύριος, νέα σχέση με τους δανειστές. Λέει ο κύριος Καρδούβελης. Ναι. Έστειλε, λέει, ο Σόιμπλε ένα τηλεγράφημα στο Βελιγκίκα Χαρδούβελη. Ναι. Που του λέει ότι μην φαντάζεσαι κόκκινες γραμμές. Α, ναι. Του τα είχε πει και στο Βερολίνο που πήγανε. Που είχαν πάει στο Βερολίνο, είχα πάει. Τώρα πριν 2-3 μέρες. Αυτή η νέα σχέση, κατά την άποψή μου, θα περιλαμβάνει 3 βασικά πράγματα. Το πρώτο βασικό πράγμα είναι ότι αυτό το θλιβερό, το συζητούσαμε και στο αυτοκίνητο, το πλαίσιο το οποίο υποτίθεται ότι θα ήταν πιο αποτελεσματικό και θα καλυτέρευε τη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, δεν θα διαταραχθεί καθόλου. Δεν θα το πειράξει, θα τολμήσει κανένας να το πειράξει. Αυτό είναι το πρώτο το βασικό. Το δεύτερο βασικό σκέλος είναι ότι το πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής με τα συγκεκριμένα ύψος πρωτογενών πλεονασμάτων και μπλα 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 όλα αυτά, επίσης μην τολμήσει κανένας το πειράξει. Και το τρίτον, ότι τα χρήματα τα οποία έχετε στο Ταμείο Χρηματοπιστικής Σταθερότητας, τα οποία τα έχει δανειστεί ο ελληνικός λαός για να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζες, δεν θα τα χρησιμοποιήσετε με κανέναν άλλο τρόπο, αλλά θα τα βάλετε εκεί πέρα να υπάρχουν, μέχρι να μας τα επιστρέψετε πίσω με βάση την ιδεολογική αρχή της Τρόικας και των δανειστών, ότι το χρέος πάει πριν, άρα δεν θα τα χρησιμοποιήσετε για κανέναν άλλο λόγο, παραδείγματος χάρη για στοχευμένες αναπτυξιακές προσπάθειες, μπορούμε να επεκταθούμε λιγάκι παρακάτω σε αυτό, αλλά θα τα αφήσετε εκεί πέρα ως παρακαταθήκη, μαζί με ορισμένα χρήματα που υποτίθεται θα βάλουμε και εμείς, θα δημιουργήσουμε αυτή την γραμμή προληπτικής, την πιστωτική προληπτική γραμμή, η οποία έχω την εντύπωση δεν πρόκειται να πειραχτεί ποτέ από την ελληνική κυβέρνηση, διότι η ελληνική κυβέρνηση από τη στιγμή που υπάρχει προληπτική γραμμή, από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει αλλαγή σε τίποτα όσον αφορά στα μνημονιακά. Οι αγορές δεν θα έχουν κανένα λόγο να δανείσουν 6, 7, 8, 9 ή 10 δισεκατομμύρια για το 2015 που είχε ανάγκη η ελληνική οικονομία. Επομένως, επί της ουσίας θα πάμε σε ένα νέο μνημόνιο, σε ένα νέο είδος μνημονίου, δεν θα το ονομάσουν μνημόνια, θα το ονομάσουν όπως θέλουν. Δεν θα έρχονται κάθε μήνα, αλλά θα έρχονται κάθε 3 μήνες. Αλλά θα υπάρχουν πάλι στόχοι, πολύ συγκεκριμένοι. Θα δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι στόχοι. Μείωση συντάξεων, μείωση μισθών, απόλυση. Αυτά υποτίθεται ότι πρέπει να γίνουν από τώρα. Ναι, ναι, απόλυση ιδιαίτερα εύκολη των συνδικαλιστών, άκουσα. Ναι. Να διευκολυνθεί η απόλυση των συνδικαλιστών, η κήρυξη απεργίας. Το lockout και όλα αυτά τα πράγματα, αυτά είναι υποχρεώσεις από αυτού του μνημονίου. Δεν είναι νέο μνημονίου. Αυτό είναι υποχρεώσεις. Άρα πρέπει να τις κάνει τώρα η κυβέρνηση. Το θέμα είναι να δούμε αν θα επέλθουν νέες μνημονιακές υποχρεώσεις, να δούμε τι στο διάλογο είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που η Ελλάδα δεν κάνει. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, ώρες-ώρες τρελαίνομαι, διότι το πρόγραμμα στο οποίο μπήκαμε, δηλαδή το δανειακό πρόγραμμα, συνοδευόταν από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Είναι όπως παίρνεις ένα στεγαστικό δάνειο, να δώσω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, σου εκταμιεύει και ένα κομμάτι.
δεν σου δίνει τα λεφτά χωρίς να σου ελέξει την πρόοδο των εργασιών. Έτσι ακριβώς και η Τρόικα. Άρα δηλαδή η Ελλάδα έχει να κάνει 1.000.000 ας πούμε μεταρρυθμίσεις. Κάθε φορά που έπαιρνε χρήματα έπρεπε να δείξει ότι αυτές τις μεταρρυθμίσεις, εντός εισαγωγικών μεταρρυθμίσεις, τις είχε κάνει. Άρα τι διάλογο μεταρρυθμίσεις δεν έχει κάνει ακόμα η Ελλάδα που συνεχώς όλοι αυτοί οι θειασότες του μνημονίου από τους Τροϊκανούς μέχρι τους δημοσιογράφους των κατεστημένων μέντια λένε ότι η Ελλάδα δεν έχει κάνει τις μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις έχουν μείνει ακόμα? Άντε να έχουν μείνει 2-3. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, εγώ δεν λέω είναι σωστό ή λάθος. Επομένως, ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις, τι άλλο μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν ακόμα? Πάντως, εντελώς πρακτικά, επειδή με έπαιρνε τηλέφωνο πριν από λίγο η Ευγενία Σαριανίδη, είναι γνωστή στην εκπομπή, γιατί έχει κάνει εκπομπές εδώ και καιρό. Και μου έλεγε ότι ξαφνικά σταμάτησε, δεν έχει ηλεκτρικό στο. Στο εργαστήριο. Ιατρείο, στο εργαστήριο της εκεί πέρα που δουλεύει ως ψυχολόγος και συνεπώς δεν μπορούσε να δεχτεί τους ανθρώπους με τους οποίους είχε ραντεβού. Πήρε τηλέφωνο λοιπόν στη ΔΕΗ, στις βλάβες της ΔΕΗ, όπου τους απάντησαν και εμείς δεν σας το έχουμε κόψει, δεν έχετε, τα έχετε πληρώσει όλα, άρα δεν χρωστάτε τίποτα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα μαζί σας. Ναι, λέει, αλλά έχουμε βλάβη, δεν δουλεύει. Και εμείς τι να κάνουμε, λέει, λένε οι βλάβες της ΔΕΗ. Τι σας θέμε εμείς που εσείς έχετε βλάβη? Να φωνάξετε, υπάρχει ένας άντρας εκεί, κάποιος ηλεκτρολόγος, να φωνάξετε ιδιώτης να σας φτιάξει τη βλάβη. Και εμείς τι δουλειά έχουμε, οι βλάβες του ΟΤΕ με τη βλάβη που έχετε, του ΔΕΗ με τις βλάβες που έχετε. Προφανώς κάποια βλάβη έχετε, αλλά αυτό εμείς τι φταίμε, εμείς οι βλάβες είμαστε του ΔΕΗ. Δηλαδή είναι σουρεαλισμός κανονικός. Ναι. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ερχόμενοι, τίποτα δεν λειτουργεί τώρα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Που εξυγχρονίστηκε ο δημόσιος τομέας και που καταπολεμάμε, ρε παιδιά, τη διαφθορά στο δημόσιο. Ναι. Δηλαδή, τι είναι η καταπολέμηση διαφθορά στο δημόσιο? Χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο, μάλιστα, να απευθύνεις τον ιδιώτη για να σου λύσει το πρόβλημα. Η υπηρεσία που παρέχει, η κεντρική υπηρεσία που παρέχει τον ηλεκτρισμό, η ΔΕΗ, απλώς δεν έχει ηλεκτρισμό. Αλλά το ΔΕΗ είναι δεν έχει ηλεκτρισμό. Δεν ασχολιόμαστε εμείς με τέτοια ζητήματα. Παλιά ερχόταν ο άνθρωπος, ο τεχνικός της ΔΕΗ, έπαιρνε και ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο για τη δουλειά του. Αυτό ήταν μεγάλη διαφθορά. Ένα πεντακοσαρικάκι να πούμε. Το να πάρει πεντακοσαρικάκι δραχμές εννοώ. Δραχμές, ναι. Ναι, ναι. Μεγάλη διαφθορά αυτή. Πολύ μεγάλη. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν. Το να δώσεις ένα δεκάρικο σε έναν άνθρωπο που είχε μια μικρή αμοιβή και ουσιαστικά ήταν σαν ένα σύστημα αλληλεγγύης. Ότι ξέρω εγώ, ο καθηγητής γυμνασίου είχε να έκανε κάποια μαθήματα στα παιδιά επί της ουσίας του τεχνικού, του έπαιρνε κάποια πλάγια χρήματα για τη δουλειά του επίσης, όμως όταν είχε πρόβλημα έδινε και κάποιο μπαξίσι. Φοβερή διαφθορά. Καταστρέφονταν ο κόσμος, ρε παιδί μου. Ήταν ένας μόνος. Την ώρα που μασούλαγαν όλοι οι πολιτικοί δισεκατομμύρια και όλοι οι άλλοι, χαλέδες γύρω-γύρω, το μεγάλο πρόβλημα ήταν η διαφθορά στο δημόσιο, το δεκάρικο που έδινε στον τεχνικό που της ΔΕΗ. Που εν πάση περιπτώσει ήταν ένας τρόπος ο οποίος έκανε. Δεν λειτουργούσε άριστα. Αλλά σε καμία αλλά λειτουργούσε. Αλλά λειτουργούσε. Αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί τώρα τίποτα. Τώρα δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Τώρα δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Και δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Και εδώ είμαι και εδώ είσαι και καλά να είμαστε, ότι σε λίγα χρόνια σιγά σιγά θα επανέλθουμε στο παλιό σύστημα. Βάζω στοίχημα όσο θέλετε. Λογικό θα ήταν. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει διαφορετικά το σύστημα στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα είναι ένας κοινωνικός σχηματισμός που ευτυχώς ή δυστυχώς δεν έχει καμία σημασία αφού είναι πραγματικό. Έχει μάθει να λειτουργεί, να βρίσκει έναν τρόπο που να υπάρχει μία ανακατανομή του εισοδήματος από τον έναν στον άλλον και από τον άλλον στον άλλον και έτσι να μπορέσει ο καθένας να επιζεί. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, όταν κάναμε στρατώνες σε όλη την Ελλάδα, δεν ήταν μία ανακατανομή του εισοδήματος για κανείς? Όταν κάναμε πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα. Στη θέση του στρατώνα. Έτσι. Στη θέση του στρατώνα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, κάθε κοινωνία βρίσκουν έναν τρόπο που δεν είναι. Να κατανέμουν. Άριστος με την έννοια της οικονομικής θεωρίας αυτής της μπούρδας. Έτσι.
του ιδανικού και ορθολογικού ατόμου που δεν υπάρχει πουθενά, είναι απλά πλασματική κατηγορία. Έχει βρει έναν τρόπο να λειτουργεί. Στη Γερμανία έχουν βρει έναν άλλο τρόπο. Γιατί, διότι επί 300 χρόνια τους πλάκωναν με το βούρδουλα. Ή στην Ελβετία μάθαν με έναν άλλο τρόπο. Ή στην Αγγλία μάθαν με έναν άλλο τρόπο. Αλλά προς Θεού, διαλύουμε έναν κοινωνικό τρόπο, τον τρόπο λειτουργίας μιας κοινωνίας. Και ο τρόπος ο ελληνικός δεν ήταν τελικά και ο χειρότερος από ό,τι φαίνεται. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Έχεις δει πολλούς να έχουν μεταναστεύσει γιατί δεν αντέχουν πλέον από τον Νότο στο Βορρά. Πολλά μεταναστευτικές ροές που πάνε από τον Νότο στο Βορρά. Αντίθετα, ξέρω πάρα πολλές μεταναστευτικές ροές, μεταξύ των οποίων και τουρισμός, για τον οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο, πάνε από τον Βορρά προς τον Νότο. Όχι, πέρα από αυτό, Γιάννη, υπάρχει ένας τρόπος... Και που θαυμάζουν τον τρόπο λειτουργίας αυτών των κοινωνιών, των, όπως έλεγε ο ποδηλάτης με το κανό, Τζόρτζ, διεφθαρμένων κοινωνιών. Γιατί έτσι μας είπε ο ποδηλάτης με το κανό. Μιλάνε τώρα για διεφθαρμένες κοινωνίες στην Ελλάδα, που ήμαρτον Θεέ μου, να πούμε. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πω, για την Αγγλία. Μα εκεί είναι το κέντρο της διαφθοράς. Δεν καταλαβαίνω, να πούμε. Και τους αλλά υπάρχουν βαρόνους. Άλλοι τρόποι. Προφανώς το... Εδώ, βεβαίως. Προφανώς δεν παίρνει δεκάρικο και δεν χρειάζεται δεκάρικο για να λειτουργήσει η δημόσια υπηρεσία στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Αμερική. Πάει και χωρίς δεκάρικο. Πάει και χωρίς... Η διαφθορά είναι σε άλλα επίπεδα και με άλλους... Και με άλλο τρόπο. Με άλλους τρόπους. Και ουσιαστικά βρίσκεται ένας ολόκληρος πληθυσμός, ο οποίος υποτίθεται ότι λειτουργεί έξω από τα συστήματα της διαφθοράς, αλλά αν κοιτάξεις το εσωτερικό, τότε θα δεις βαθύτατες διαφθαρμένες. Όπως κάτσε και μελετήσει τα θέματα της Γερμανίας. Τα θέματα της Γερμανίας. Των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Της Ιαπωνίας. Δηλαδή είναι τυχαίο ότι στην Αμερική υπάρχει μεγαλύτερη μαφία και στην Ιαπωνία επίσης η μεγαλύτερη μαφία στις πιο αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Και ότι η μαφία τι ήταν, πώς αναπτύχθηκε. Ποια σχέση έχει με τη διαφθορά η μαφία. Και τι σχέση έχει η μαφία με την πολιτική εξουσία και με την επιχειρηματική τάξη. Ακριβώς. Και τι εξυπηρετήσεις έχει κάνει σε αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, έτσι. Διότι η διάλυση των συνδικάτων και της εργατικής τάξης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μαφία. Πέρα από τον πόλεμο που τους κάνανε οι επιχειρηματίες, δηλαδή σε βαθμό κακουργήματος, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Αλλά η μαφία ήταν βασικός παράγοντας διέλυσης της εργατικής τάξης των εργατικών συνδικάτων με τη διάβρωσή τους. Απ' την άλλη μεριά, το πλήρωσαν, το λέγαμε και προηγουμένως, το πλήρωσε η αμερικάνικη κοινωνία, διότι ο τρόπος λειτουργίας της μαφίας, τον οποίον τον χρησιμοποίησαν οι πάνω, τα μαύρα υπεριαλιστικά μυρμήγκια που λέει ο Θωρό, για να πατάξουν τα κόκκινα τα από κάτω, βρήκε τον τρόπο όμως και διάβρωσε όλο τον κοινωνικό ιστό και η Αμερική άρχισε να λειτουργεί με τα πρότυπα της μαφίας σε όλα τις τα επίπεδα. Δηλαδή πέρασε αυτή η νοοτροπία στον τρόπο λειτουργίας σε μεγάλο βαθμό της αμερικάνικης κοινωνίας. Δηλαδή ουδέν καλών, αμεριές κακού. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν το πει κανένας διαφθορά. Όχι, Γιάννη, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Αυτό είναι το επίσημο κανονικό σύστημα. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Δεν είμαι υπέρτης διαφθοράς. Ωραία, αλλά... Τι πάει να πει αυτό. Η διαφθορά δεν σημαίνει, διαφθορά. Δεν σημαίνει τίποτα. Ακριβώς. Να λες είμαι... Τι είναι μπουρδολογία. Τι δηλαδή, σημαίνει. Αν παραδείγματος χάρη μένα η κοινωνία καταφέρνει να επιζεί σε ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο για πολλούς συγκεκριμένους λόγους, γιατί έτσι αναπτύχθηκε, δεν πρόκειται εγώ να πάω να την ταράξω, να την διαλύσω χωρίς να ξέρω τι θα πει στη θέση της, επικαλούμενος ένα θεωρητικό πρόταγμα, μια πλασματική εικόνα περί ορθολογισμού και ότι όλα πρέπει να λειτουργούν ρολόι και χωρίς διαφθορά. Αυτά είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Δεν υπάρχει καμία χώρα στον κόσμο τέτοια. Ούτε πρόκειται να υπάρξει. Και όσο υπάρχει άνθρωπος, θα υπάρχει και διαφθορά. Ναι. Πώς θα το κάνουμε. Και παράλογο επίσης θα υπάρχει. Δεν είναι βέβαια, όλα... διότι ο άνθρωπος είναι συνηθισμένος με το παράλογο. Το λογικό του ανθρώπου είναι ελάχιστο στην παραλογία του. Άρα λοιπόν, εάν κάνεις πολιτική και εδώ, βλέπω παραδείγματος χάρη και τις επερχόμενες
κυβερνήσεις ή τους επερχόμενους, τους πολιτικούς σχηματισμούς που θέλουν να κάνουν κυβέρνηση, που χτυπάνε έτσι το ίδιο ταμπούρλο με τούτους. Με τη διαφθορά, με τη φοροδιαφυγή, με τη φοροαπαλλαγή, με το ένα, με το άλλο, με το β, με το γ. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι, το οποίο είναι το μοναδικό επιχείρημα το οποίο χρησιμοποιούν μονίμως οι ξένοι ενάντια μας. Ναι, όντας περισσότερο διεφθαρμένοι από εμάς. Σαφώς, αυτό είναι το θέμα. Εγώ ξέρεις, είμαι απόλυτα κριτικός στην ελληνική κοινωνία. Θα σου πούνε, είσαι υπέρ του λαδώματος. Προφανώς όχι. Είμαι και υπέρ της εξυπηρέτησης. Αλλά δεν πάει να πει τίποτα αυτή η φράση. Δεν είμαι υπέρ ή κατά του λαδώματος. Φυσικά δεν είμαι. Αλλά όταν έχεις ολόκληρα κοινωνικά στρώματα και κατηγορίες που το λάδωμα είναι η πραγματική τους ουσιαστικά πηγή πλουτισμού. Και μιλάς για το λάδωμα που θα πάρει ο τεχνίτης της ΔΕΗ που θα σου φτιάξει το δεκαετίο. Σε αυτή την κατηγορία. Δεν μιλάω παραπάνω για την. Για τον μεγάλο γιατρό. Ακριβώς. Μάλιστα. Ούτε για τον πολιτικό. Ακριβώς. Ούτε για τη διαπλοκή δημοσιογράφων πολιτικών. Ούτε για, τη διαπλοκή κατασκευαστών δημοσίων έργων ΜΜΕ και πάει λέγοντας. Εκεί μόκο όμως. Εκεί μόκο, δεν μιλάει κανένας ή μιλάει μόνο γενικός θεωρητικός. Υπάρχει μία διαπλοκή. Αυτό που πρέπει να παταχθεί είναι το δεκαρικάκι στο Μίτσο. Εκεί είναι η βασική πηγή του κακού. Που στο κάτω-κάτω ο Μίτσος δίνει το δεκάρικο, αλλά το πληρώνει. Δίνει το δεκάρικο, αλλά και το παίρνει. Και το δίνει αλλού. Το παίρνει από τον Ανδρέα, ο Ανδρέας το δίνει στον Θανάση. Δηλαδή είναι μία κατάσταση. Είναι, να πω μια ιστορία για να το καταλάβουν πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Έρχεται ένας Ιάπωνας στην Πλάκα. Ψάχνει να βρει ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Μπαίνει στο ξενοδοχείο, του λέει: έχετε δωμάτια. Λέει: ο ξενοδόχος έχουμε. Ωραία, λέει, μπορώ να το δω. Βεβαίως, λέει, αλλά κάνει 10.000 ευρώ η βραδιά, θα μου αφήσει 10.000 ευρώ, ανεβείτε. Δεν τα πάρετε. Ανεβαίνει λοιπόν μέχρι να ανέβει, λέει ο ξενοδόχος. Ρε παιδί μου, έλα το παιδί του, λέει στο παιδί του, χρωστάω 10.000 στο χασάπι. 10.000 ευρώ. Δώστα στο. Πήγαινε να τα δώσει τα 10.000 ευρώ. Πάει λοιπόν το παιδί, δίνει στο χασάπι. Λέει ο χασάπι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πω και τα χρώστακα να πούμε στον μανάβη. Πάει στο μανάβη, τα δίνει. Πάει ο Μανάβης τα παίρνει, ευχαριστώ πολύ. Πω και τα χρώστακα στον Κουρέα. Ο Κουρέας τα παίρνει, αλλά λέει: ωραία, παιδί μου, είχα πάρει ένα δάνειο από τον ξενοδόχο. Πάει και τα δίνει στον ξενοδόχο και εκείνη τη στιγμή κατεβαίνει ο Ιάπωνας. Λέει: με συγχωρείτε, δεν μου κάνει το δωμάτιο, θα πάρω τα χρήματά σας. Τα παίρνει τα χρήματά του και φεύγει. Και δηλαδή θέλω πληρωθεί. Να πω ότι όλοι. Ναι, δηλαδή υπάρχει μια τέτοια κατάσταση, στην οποία δυστυχώς στα μυαλά αυτών των ηλιθίων, κυρίως οικονομολόγων, αλλά και πολιτικών που δεν έχουν ιδέα ούτε από οικονομία ούτε από τίποτα, έτσι, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό. Ότι μια κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργεί με πλασματικές κατηγορίες, με παραμύθια. Και η κοινωνία βρίσκει ένα σημείο ισορροπίας, το οποίο μπορεί να μην είναι το βέλτιστο, τι πάνε να πει βέλτιστο θα μου πεις τώρα. Έτσι, μπορεί να, αλλά είναι μια κοινωνία η οποία τη συνέχει, που την κάνει να λειτουργεί και από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις μικροβελτιώσεις, όπου αρχίζει αυτή να φεύγει από το σημείο ισορροπίας της και να κάνεις μικροβελτιώσεις. Όταν λοιπόν φεύγει για την ισορροπία για μια σειρά συγκεκριμένους λόγους, παραδείγματος χάρη όταν υπάρχει διαπλοκή σε τεράστιο βαθμό, πρέπει να επέμβεις. Πρέπει να επέμβεις. Και να το ξαναφέρεις το σύστημα στην ισορροπία. Αλλά το σύστημα, κάθε χώρας, κάθε κοινωνικό σχηματισμό έχει ένα σημείο ισορροπίας. Πώς θα το κάνουμε. Άλλο η Σουηδία, άλλο η Φιλανδία, άλλο η Γερμανία, άλλο η Ελλάδα κτλ. Το θέμα είναι να μην δημιουργούνται τεράστια κοινωνικά προβλήματα, να υπάρχει μια σχετική αποτελεσματικότητα. Ας αφήσουμε αυτές τις βλακίες πάλι, λέω, περί βέλτιστης αποτελεσματικότητας κτλ. Θα είναι ιστορίες για αγρίους. Είναι γελία πράγματα να τα ακούς. Και να υπάρχει μια κοινωνία με συνοχή, να υπάρχει μια σχετική κοινωνική δικαιοσύνη και, εν πάση περιπτώσει, όλοι να μπορούσαν να ζήσουν. Μακάρι ιδανικά να μπορούσαμε να ζήσουμε στον παράδεισο. Ακριβώς. Μια σχετική έτσι. Ευημερία. Και επειδή δεν είμαστε φονταμενταλιστές της θρησκείας για να ζούμε το υπερεγώ της μελλοντικής ζωής, καλύτερα είναι να ζούμε σε ένα εγώ πραγματικό, έτσι, το οποίο μπορεί να έχει τα προβλήματά του και έχει τα προβλήματά του σε κάθε χώρα. Πάντως θα έχουμε μια, για να επανέλθουμε, μια σκληρή. Έλεγα, με συγχωρείς όμως Γιάννη, με συγχωρείς, έλεγα ότι και οι επερχόμενοι πρέπει να προσέξουν. Δεν είναι δυνατόν να κουνάνε το χέρι και το δάχτυλο πάνω από τα κεφάλια της ελληνικής κοινωνίας
συνέχεια με τη φοροδιαφυγή, συνέχεια με τη φοροαποφυγή, συνέχεια με το δικαστήριο. Κοντεύουμε, να διαλυθεί τα τελευταία κομμάτια της δημοκρατίας και να αυτονομηθούν πόλοι που τους δίνουμε την εξουσία την οποία δεν έχουν. Να μην πάω παραπέρα. Ναι, τα πολιτικά προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα είναι πολιτικά προβλήματα και τα λύνει το πολιτικό σύστημα και η πολιτική κοινωνία των πολιτών. Δεν τα λύνουν μηχανισμοί που ορίζονται, που αυτονομούνται ή τείνουν να αυτονομηθούν από την κυριαρχία, από τη λαϊκή κυριαρχία. Δεν είναι όλα να λυθούν στα δικαστήρια. Είμαι μέτρα που έχουν εφαρμοστεί εξχρονισμού της δημόσιας διοίκησης. Τέλος πάντων, αυτό ήταν Μήκανε το ένα. Τώρα κάτι περίεργες θεωρία. Τα λέμε ο Ελεύθερος Καβαλάρης. Ξέρεις, τώρα η ιστορία είναι ο Ελεύθερος Καβαλάρης. Ο Καβαλάρης δηλαδή που ανεβαίνει στον τρόμο να πληρώνει. Αυτό είναι η ιστορία. Αυτές είναι ιστορίες του Τούλο στην οικονομία του 1954. Έχουν. Τι ξαναφέρουν ορισμένοι τώρα άσχετοι να μου στην Ελλάδα το 2012-2013. Δηλαδή πόσα χρόνια γίνει μετά. 60 ολάκερα χρόνια θεωρίες του 1954. Έτσι. Τι ξαναφέρνουν τώρα και να παριστάνουν τους σοφούς και τους μεγάλους οικονομολόγους. Να μας πούνε τώρα ότι με βάση τι, και όλα με βάση ένα πλασματικό μοντέλο, μια πλασματική κατηγορία. Ορθολογικός άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Ναι. Ούτε υπήρξε, ούτε υπάρχει, ούτε θα υπάρχει. Θα υπάρξει. Πουθενά. Όχι στην Ελλάδα, πουθενά στον κόσμο. Αυτό είναι που είναι πιθανόν δύσκολο να γίνει κατανοητό από τα κεφάλια των εξυγχρονιστών εντός εισαγωγικών. Και των άσχετων. Τον αμόρφωτο, δηλαδή ακούω δημοσιογράφους, να μην ονοματίσω το σταθμό τώρα. Λοιπόν, απίστευτους, οι οποίοι δεν έχουν τελειώσει ούτε πανεπιστήμιο, ούτε. Δηλαδή, να πω, ας πούμε. Και, όχι ότι αν πας στο πανεπιστήμιο θα είναι κάτι σπουδαίο, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πάρεις μια μυρουδιά αυτό το πράγμα που λέγεται επιστήμιο, ό,τι και να παρακολουθείς, κάτι, μια μυρουδιά θα πάρεις. Λοιπόν, είναι απίστευτα πράγματα. Ούτε πράγματα της επιφάνειας, δηλαδή πώς να σου πω, ούτε αφρός, ούτε αφρός του προβλήματος. Τι να σου πω. Και τους ακούς και λες, μα είναι δυνατόν. Ναι, και με στομφώδες ύφος. 300.000 καρδιναλίων. Όλοι. Ένα δεύτερο που έχουμε ότι αγριεύουν και οι Τούρκοι που έχουν εισβάλει κανονικά στην Κυπριακή ΑΟΣ. Επιχειρούν την κλιμάκωση της έντασης όλη από ό,τι φαίνεται την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι ο νεοοθωμανισμός του Ερντογάν σε όλο το μεγαλείο πλέον. Και οι Αμερικανοί κάνουν την πάπια γιατί τους χρειάζονται μάλλον για την αντιμετώπιση των λεγόμενων τζιχαντιστών. Γιάννη, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν τους χρειάζονται οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή. Ξέρω όμως ότι, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό σημείο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε, ότι εάν οι Τούρκοι στήσουν εξέδρα, δηλαδή αρχίζουν να παραγγέλνουν μηχανήματα και στήσουν εξέδρα, για τη διερεύνηση μέσα στην ΑΟΣ στο κομμάτι 2, όπως λένε το οικόπεδο 2, 3 και 2, ξέρω πώς θα λένε εκεί πέρα, νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια νέα ποιοτική φάση του Κυπριακού και του Ελληνοτουρκικού. Ναι, ναι, αλλάζει όλο το σκηνικό. Εγώ περιμένω να δω τις εξελίξεις. Δηλαδή, εάν. Σωστά λένε οι Κύπριοι ότι είναι ατύλας νέας μορφής. Ναι, σωστά είναι. Σωστά λένε. Αλλά σου λέω, το σημείο καμπής. Το σημείο καμπής είναι αν θα επιχειρήσουν ή θα προχωρήσουν να στήσουν εξέδρα μέσα στην Κυπριακή ΑΟΣ και να αρχίσουν να κάνουν συστηματικές έρευνες. Εκείνο είναι το σημείο, το ποιοτικό σημείο καμπής. Αλλάζει όλο το σκηνικό. Και τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί θα είναι ένα άλλο τεράστιο πρόβλημα. Είδες ότι εμείς κάναμε κάτι τρομερό, πάρα πολύ απειλητικό, δηλαδή που ανατριχιάζεις όταν το σκέφτεσαι. Ναι, ναι. Στείλαμε τον Αβραμόπουλο στην Κωνσταντινούπολη για να συνετίσει τον Ερντογάν. Νομίζω ότι ο Ερντογάν από τότε που είδε τον Αβραμόπουλο παίρνει χαπάκια. Ναι. Δεν μπορεί να συνέλθει. Έχει πάθει να πούμε κατάθλιψη. Κατάθλιψη, γιατί δεν περίμενε ότι θα του ρίχναμε τέτοιο όπλο. Τον Αβραμόπουλο να το συνετίσει στην Κωνσταντινούπολη. Πολύ άγριο όπλο αυτό. Η δε εκείνη η έρημη S300 στην Κρήτη, τις οποίες τους κρύβουμε στις παρελάσεις, τι ακριβώς κάνουνε, ποιος ξέρει. Κάτι θα κάνουν κι αυτοί. Μια φορά η κατάσταση στην περιοχή είναι τόσο ρευστή, υπάρχει τέτοια μεγάλη αβεβαιότητα και όποιος τολμήσει να πει
ότι ξέρει τις εξελίξεις, θα είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης. Κανένας δεν ξέρει τι θα μας ξημερώσει αύριο. Είτε μέσα στην Τουρκία, είτε στο Ιράκ, είτε με τους τζιχαντιστές, είτε στη Συρία, είτε στην Παλαιστίνη, είτε στο Πακιστάν, το οποίο δεν το γνωρίζουμε στην Ελλάδα, που γίνεται χαμός και είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, γιατί συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα. Το μόνο σίγουρο το οποίο μπορούμε να πούμε, και το λέω με τα μεγάλες βεβαιότητες, ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν θα σταθεροποιηθεί για πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα ποιες θα είναι οι εξελίξεις, και εγώ σηκώνω τα χέρια. Ναι, και κάποιον θα καεί γούνα. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Σαφέστατα θα καεί γούνα. Σαφέστατα. Σου είπα, εμείς θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα εάν οι Τούρκοι παραγγείλουν μηχανήματα για να στήσουν εξέδρα. Τότε θα δούμε τι θα γίνει. Δεν βλέπω πάντως, εντάξει, μετά από αυτό το τρομακτικό που τους κάναμε, που στείλαμε τον Αβραμόπουλο στην Κωνσταντινούπολη, δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο άγρια πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν και όρια, ας πούμε, στην Αγριάδα. Εμείς περάσαμε τα όρια. Στείλαμε τον Αβραμόπουλο. Τελείωσε. Για να συνετίσει τον Ερδογάν. Υπάρχει φοβερότερη απειλή. Αβραμόπουλος. Και οι ευθύνες για το Κυπριακό, υπάρχουν ευθύνες για το Κυπριακό. Και στην ελληνική πλευρά τεράστιες ευθύνες, αλλά και στην κυπριακή πλευρά. Δεν είναι τώρα η ώρα να συζητάμε για τις ευθύνες, αλλά ίσως είναι ώρα να δούμε την πραγματικότητα. Να δούμε δηλαδή ότι ό,τι έχουμε επιχειρήσει μέχρι τώρα οδηγεί τελικά σε μια σταδιακή χειροτέρευση του κυπριακού προβλήματος, μια σταδιακή χειροτέρευση από την πλευρά μας. Δηλαδή η Τουρκία εξακολουθεί να έχει το κυρίαρχο ρόλο σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή συνεχώς να έχει μια άκαμπτη στάση, να κερδίζει, να προχωράει κτλ. Ενώ εμείς συνεχώς προσαρμοζόμαστε. Μήπως είναι ώρα, λέω, να καταλάβουμε τι πραγματικά γίνεται στην Κύπρο και να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις. Δεν είμαι ειδικός για τον Κυπριακό, ούτε θέλω να κάνω τον έξυπνο, αλλά εν πάση περιπτώσει θυμάμαι πολλούς πολιτικούς ξένους που μας είχαν πει το 1984-85, εκείνη την περίοδο, 80, μετά το δεύτερο Ατρίλα κτλ. Ότι όπως κάνετε θα χάσετε όλο το νησί. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι βλέψεις των Τούρκων δεν είναι μόνο να αποκτήσουν το βόρειο κράτη, το βόρειο μέρος του Κύπρου, ή να κάνουν ανεξαρτοποίηση, το οποίο δεν θα το θέλανε, ούτε να εξαρτοποίηση θα θέλανε. Οι βλέψεις του είναι για όλο το νησί. Άρα συμφέρει, κατά την άποψή μου, στην Τουρκία το πρόβλημα να μείνει άλυτο. Να μην λύνεται. Και εδώ, εφόσον αυτό θέλει η Τουρκία. Εμείς προτείνουν την ομοσπονδιοποίηση, έτσι, επισήμως. Ένα σχέδιο ΑΝΑΝ. Δεν ξέρουμε αν θα συμφωνήσουν. Να κολλήσει το κατεχόμενο με την Τουρκία. Όχι, δεν το προτείνουν. Δεν το προτείνουν, Γιάννη. Όχι, όχι, Γιάννη, κάνεις λάθος. Διάβασα ότι υπάρχει πρόταση πάντως συνομοσπονδιοποίησης. Δεν το προτείνουν. Οι Τούρκοι δεν θέλουν αυτό. Αυτό θα ήταν ίσως η χειρότερη από τις καλύτερες λύσεις. Η χειρότερη από τις καλύτερες λύσεις. Οι Τούρκοι, κατά την άποψή μου, μπορεί να κάνω λάθος, θέλουν το πρόβλημα να μένει άλυτο, διότι θέλουν να έχουν βλέψεις σε όλο το νησί. Και αυτό είναι ο βασικός στρατηγικός τους στόχος. Να υπάρχει έλεγχος με διάφορους τρόπους, μέσω ενός σχεδίου, νέο σχεδίου ΑΝΑΝ, να έχουν άποψη για όλο το νησί ή με άλλους τρόπους. Πάντως, επειδή οι προκλήσεις πληθαίνουν και είναι γνωστό ότι τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας συνήθως εξωτερικεύονται, θα ήταν καλό να το έχουμε υπόψη μας για τον άμεσο, για το άμεσο μέλλον. Γιατί φαίνεται ότι σε λίγο θα κάνουν βόλτα, όχι στο Σούνιο, αλλά στον Πειραιά μέσα. Κοίταξε να δεις, πιστεύω το εξής, ότι η Τουρκία κάνει διάφορα πράγματα, παίζει. Είναι πολιτικός παίκτης, παίζει. Όλα αυτά δεν θα μου δημιουργούσαν μεγάλο. Δεν θα είχα δηλαδή μεγάλους προβληματισμούς εάν δεν γίνει αυτό που είπα προηγουμένως. Εάπαξ και γίνει αυτό το πράγμα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι Τούρκοι στα πλαίσια του παζαριού πιέζουν σε μια κατεύθυνση να κερδίσουν κάπου αλλού και πάει λέγοντας. Έτσι. Εάν όμως επιχειρήσουν να κάνουν αυτό που είπα προηγουμένως, το παιχνίδι αλλάζει. Είναι άλλο παιχνίδι. Το παιχνίδι γίνεται διαφορετικό. Είναι άλλο. Βέβαια τώρα. Υπάρχουν τα εσωτερικά προβλήματα της Τουρκίας, σαφέστατα, αλλά
δεν έχω την εντύπωση ότι ο Ερντογάν επιδιώκει να κάνει εξαγωγή των εσωτερικών προβλημάτων, διότι αυτό θα δώσει μια τεράστια δύναμη πάλι στους στρατηγούς. Ναι, απ' την άλλη όμως το βλέπεις ότι κάπως πρέπει να εκτονώσει την πίεση που αισθάνεται. Θα δούμε. Θα δούμε. Τέλος πάντων, θα το δούμε όπως το λες. Έχουμε και ένα αστείο για να κλείσουμε αυτό της επικαιρότητας. Ο Κουβέλης, ξέρεις αυτός ο δυσκύλιος δικηγοράκος που το παίζει και ο σοβαρός πολιτικός, ανακάλυψε ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Μόλις τώρα το ανακάλυψε αυτός. Και ειδοποίησε τον ελληνικό λαό. Ναι. Τόσο καιρό που ήταν σε κυβέρνηση, λοιπά, δεν το ήξερε, δεν το είχε πάρει χαμπάρι. Τώρα που έχει φτάσει στο 0,1%. Αυτοί δεν έχουν. Ανακάλυψε και αυτό. Ειδικά το χρέος Δημάρ είναι μια δυστυχία. Δηλαδή, ναι, μεγάλη δυστυχία. Πρέπει να έχουν τρομακτικό ψυχολογικό πρόβλημα. Διότι πιστεύουν ότι βρισκόμαστε σε μια φάση κατά την οποία αυτό που ονομάζουμε νεωτερικότητα, η νόθα αστική επανάσταση που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ στην Ελλάδα, είναι ευκαιρία τώρα να ολοκληρωθεί. Όταν όλες οι άλλες χώρες, ο παγκόσμιος καπιταλισμός έχει πάει σε άλλη κατεύθυνση, οι κοινωνίες έχουν δημιουργήσει άλλες καταστάσεις, εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι μαχόμεθα υπέρ της ορθολογικής επέκτασης, ολοκλήρωσης του αστικού οράματος. Σοβαρή δημοκρατική αριστερά. Έτσι. Παναγία αυτό βοήθεια. Είναι το δράμα αυτών των ανθρώπων. Παναγία βοήθεια. Δηλαδή δεν ξέρουν που πατάνε και που πηγαίνουν. Δεν μπορούν να διαβάσουν ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα του ύστερου καπιταλισμού. Έτσι, του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού, της μαζικοδημοκρατίας, της τεράστιας ανισοκατανομής του πλούτου, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους, της κατάρρευσης σιγά σιγά της Ευρώπης και της Δύσης. Είναι όμως μια περίπτωση αποτυχημένου πολιτικού αυτός ο άνθρωπος που δεν ξέρω, είναι και για λύπηση βέβαια, είναι και για γέλια, είναι λίγο απ' όλα. Αλλά δηλαδή, ξέρω εγώ ρε παιδάκι μου, ας πούμε, είναι δυνατόν να κάνει τέτοιες τούμπες και τέτοιες αστιότητες ξαφνικά να λέει στον ελληνικό λαό, δηλαδή και να το συζητάνε και για πρόεδρο της Δημοκρατίας, δηλαδή, έλεος. Ναι. Τι άλλο να πεις, έλεος. Λυπηθείτε μας. Λοιπόν, ας το βιώσιμο χρέος. Ναι. Ποιο χρέος είναι βιώσιμο. Τώρα το ανακάλυψε. Τώρα μόλις. Είναι νέα ανακάλυψη αυτή. Την έκανε μόλις τώρα. Ζούμε σε μια εποχή. Μάστε. Που το χρέος όχι μόνο δεν είναι βιώσιμο, αλλά και όλες οι ασκούμενες οικονομικές πολιτικές είναι ενάντια να γίνει το χρέος βιώσιμο. Αλλά πριν από 15 μέρες δεν το έλεγε αυτό. Ήταν μέσα και στην κυβέρνηση. Ήταν μια χαρά όλα. Τέλος πάντων. Ας γυρίσουμε λοιπόν στο θέμα που θα θέλαμε να διαπραγματευτούμε λίγο καλύτερα σήμερα. Τουρισμός λοιπόν. Θα πρέπει να πούμε και 2-3 λόγια έτσι στο θεωρητικό επίπεδο. Υπολογίζεται λοιπόν ότι υπάρχει εδώ και περίπου 150 χρόνια ο τουρισμός. Αντίθετα, το ταξίδι στους ξένους τόπους ήταν μία από τις πιο αρχαίες πρακτικές. Περιηγητής. Πρώτα απ' όλα ήταν βιολογικές, πολιτικές, οικονομικές αναγκαιότητες που οδηγούσαν τον κόσμο σε περιπλανήσεις. Όχι όμως το ταξίδι σαν αυτός σκοπός. Και μάλιστα όχι με το μαζικό χαρακτήρα που πήρε ο τουρισμός τα τελευταία 40-50 χρόνια. Με την κάπως ας πούμε σημερινή του τουριστική μορφή, δηλαδή λέγεται ότι η Ρώμη ως αυτοκρατορία έχοντας ενοποιήσει το χώρο είχε μορφές εντός εισαγωγικών τουριστικές ή βεβαίως για τα υπερπρονομιούχα στρώματα τους πολύ πλουσίους. Αλλά αυτό που ονομάζουμε και ονομάζεται τουρισμός εμφανίζεται πάνω κάτω το 19ο αιώνα. Στα τέλη του 19ου αιώνα. Ναι. Όταν η αστική τάξη έτσι αρχίζει να εμφανίζεται, τα μεσαία στρώματα παίρνουν εξουσία και τέλη 1870 καταρχάς, και τα λοιπά. Ναι, τα εύπορα κοινωνικά στρώματα άρχισαν να ταξιδεύουν για λόγους πλέον ούτε οικονομικούς αποκλειστικά, γιατί αυτό δεν είναι τουρισμός, έτσι, ούτε πολεμικούς, ούτε γιατί δεν μπορούν να ζήσουν εκεί γιατί έγινε ένας κατακλυσμός και αναγκάζονται. Όχι, δεν μιλάμε για μετανάστευση. Δεν μιλάνε γι' αυτό, έτσι, μιλάμε για τουρισμό.
να ταξιδεύουν άρα για λόγους αμιγώς ψυχαγωγικούς, όπου το ταξίδι γίνεται αυτοσκοπός. Βέβαια, καταρχάς, στην πρώτη περίοδο τα ταξίδια εννοείται ότι είναι ακόμα δύσκολα. Συχνά δεν είναι και επικίνδυνα. Είναι ικαρόδρομοι, είναι αργοκίνητα τρένα κλπ. Κλπ. Η γενίκευση, ας πούμε, των ταξιδιών γίνεται καταρχάς με τον εξυγχρονισμό των σιδηροδρόμων και αμέσως μετά με τα κρουαζιερόπλια. Mm-hmm. Επί της ουσίας την σημερινή πιο μαζική μορφή την παίρνει ο τουρισμός στο δυτικό κόσμο, εννοούμε προφανώς, από το 1950 και ύστερα. Και είναι ιδιαίτερα συνυφασμένος με την ανάπτυξη των αεροπλάνων και των αεροπορικών ταξιδιών που δίνουν όθηση πλέον, ο εκδημοκρατισμός που λένε του αεροπλάνου που συμπυκνώνει και συμπιέζει και το χρόνο μετακίνησης, δίνουν όθηση σε αυτό που ονομάζουμε μαζικό τουρισμό. Ωραία. Είναι σίγουρο ότι ο αστικός, βιομηχανικός και εμπορικός κόσμος οργανώνεται στείνοντας δίκτυα κυκλοφορίας καταρχάς προϊόντων και εμπορευμάτων. Είναι αυτό που ονομάζουμε ομογενοποίηση του χώρου. Για πρώτη φορά ίσως υπάρχει μια τόσο συστηματική ομογενοποίηση μετά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τόσο συστηματική ομογενοποίηση. Εκεί ίσως είναι και μία από τις... τα πλαίσια της πρώτης παγκοσμιοποίησης. Έτσι, είναι η πρώτη παγκοσμιοποίηση. Ακριβώς. Από το 1870, ας πούμε, 1860-1870, μέχρι το 1910. Ναι, για να βάλουμε λίγο την προϊστορία του μαζικού τουρισμού, για να καταλάβουμε σε ποιο πλαίσιο μπορούμε να σκεφτούμε το φαινόμενο του τουρισμού πριν φτάσουμε στα δικά μας και να δούμε τη σχέση που έχουν τα δικά μας συνεπώς και η εξέλιξη των ανθρωπιών, εκείνων που υποδέχονται ή που οργανώνουν τον τουρίστα. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να δούμε λίγο το πλαίσιο. Πάνω κάτω εκεί είναι οι ρίζες του τουρισμού σε εκείνη την περίοδο. Και έχουμε, μαζί με την απεικιοκρατία προφανώς, που παίζει ένα μεγάλο ρόλο, έχουμε εξερευνητές, έχουμε μεγάλους θαλασσοπόρους. Όλα αυτά συνδέονται ιδιαίτερα με την απεικιοκρατία. Και οι εξερευνητές στην Αφρική, Λίβινγκστον κτλ. Και οι θαλασσοπόροι, τους οποίους κυρίως η Αγγλία τους εκτιμά ιδιαιτέρως. Η Βενετία όχι τόσο ιδιαιτέρως, είναι λίγο ως εμπορική δύναμη, ας πούμε, το Μαρκοπόλο λίγο τον ηρωνεύεται. Αλλά τέλος πάντων όλα αυτά παίζουν στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ταξιδιού, της έννοιας του ταξιδιού. Έχουμε εξερευνητές, έχουμε θαλασσοπόρους, έχουμε μετά τους ορειβάτες. Μια μεγάλο ρόλο οι ορειβάτες και η ορειβασία σε απόκρημνες κορυφές και την ανάπτυξη καταρχάς του αλπινισμού, ο οποίος σιγά σιγά με την ανάπτυξη των τεχνικών της αναρρίχησης μετεξαλίσσεται σε ημαλαϊσμό, δηλαδή πάνω από τα 6-7.000 μέτρα. Όλα αυτά είναι ένα πλαίσιο εντός του οποίου τοποθετείται η έννοια του ταξιδιού ως αυτοσκοπού. Σε αυτό επίσης θα πρέπει να πούμε ότι ένα σημαντικό ρόλο παίζει ο αγγλικός, γαλλικός και γερμανικός ρομαντισμός. Mm-hmm. Εδώ πρέπει αρχίζουμε λίγο να πλησιάζουμε
το ζουμί της ιστορίας μας στο επίπεδο των νοοτροπιών πλέον. Τι είναι για αυτούς αυτό, τι είναι αυτός ο ρομαντισμός για αυτούς τους ανθρώπους, τους πρώτους, τους αστούς, ας πούμε, κοσμοπολίτες. Είναι η αναζήτηση, θα έλεγα, χαμένων παραδείσων. Αυτή χαμένη παράδειση έχουν δύο σκέλη. Ψάχνουν την ανέγγιχτη παρθένα φύση και την ανέγγιχτη παρθένα κοινωνία, ανθρώπινη κοινωνία. Δηλαδή μια κοινωνία προ της ιστορίας, της βιομηχανικής ιστορίας. Αυτό εννοούνε, προ-βιομηχανική. Αυτό είναι για αυτούς η παρθένα κοινωνία. Δεν έχει σημασία αν είναι φαντασιώσεις όλα αυτά. Σημασία είναι ότι αυτές οι φαντασιώσεις δομούν το ρομαντικό ιδεώδες του ταξιδιού ως αυτοσκοπού. Νομίζω ότι μια τέτοια, με κάποια τέτοιου είδους ρομαντικά στερεότυπα ερχόντουσαν επίσης στην Ελλάδα κατά τη δεκαετία 70-80, 60-70-80. Θα μπορούσα να πω και αργότερα στη συζήτηση, θα πω και το πώς έχω δει και βιώσει εγώ προσωπικά τέτοιου τύπου ρομαντισμούς στις λογικές των Ευρωπαίων τουριστών. Όσο δηλαδή έσφυγε τους όρους ζωής η αστική βιομηχανοποιημένη κοινωνία στις χώρες όπου ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, σε όλη τη Δύση πάνω κάτω και σε όλο το Βορρά, τόσο πιο πολύ ένα τμήμα των μορφωμένων αλλά και των νεαρής ηλικίας πολιτών προσπαθούσαν να ξεφύγουν και να αναζητήσουν εισαγωγικά κάτι το αυθεντικό, ενδεχομένως και κάτι το εισαγωγικά στη φαντασία τους, δεν έχει σημασία αυτό, πρωτόγωνο, εκτός ιστορίας, το ανέγκυχτο από την ιστορία και τον πολιτισμό. Κάπου εκεί, λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε να καταλάβουμε και το 60, 50, 60 εκεί μέχρι 70, π.χ. συστηματική αναζήτηση από δεσποινίδες του Βορρά, κυρίως Σκανδιναβές, του Hot Greek Lover. Ήταν η εποχή τότε του Sea, Sex and Sun. Λόγω πολιτικής ορθότητας, οι μετέπειτα δεκαετίες παρέκαψαν το σεξ και έμεινε μόνο το Sea και το Sun. Αλλά το 60, είναι η εποχή της σεξουαλικής επανάστασης. Το 60 είναι τρίπτυχο. Είναι Sea, Sex and Sun. Ποια είναι, αν το βάζαμε στον τόπο, τα φαντασιακά γεωγραφικά παιδάκια στον ελληνικό χώρο αυτού του τρίπτυχου? Πρώτα απ' όλα είναι η μυθολογία του ελληνικού νησιού, με οτιδήποτε περιλαμβάνει το νησί ως ένας τόπος απομονωμένος από τη θάλασσα, μικρός, οικωμένος. Μύκονος, Ίος, Πάρος, Κρήτη, Ρόδος. Λίγο-λίγο το ανέγκυχτο έγινε ένα είδος ιδεολογίας τουριστών, ως τότε ακόμα θα έλεγα
ο λίγων προσκυνητών, ο λίγων τη φαντασία τους ανθρωπολόγων ή καλύτερα εθνολόγων. Και δίπλα σε αυτούς τους πρώτους, κατά περίοδο τους πρώτους προνομιούχους, αρχίζουν και εμφανίζονται ευρύτερα λαϊκά στρώματα του Βορρά μέσα από μια διαδικασία μιμητισμού που είναι πολύ γνωστή όσον αφορά τουλάχιστον αυτές τις εξωτικές, αναζήτηση του εξωτικού, αυτές τις πρακτικές. Η διεύρυνση του εξωτισμού καταρχάς σε μακρινές περιοχές που έρχεται με την αργή αλλά συστηματική ανάπτυξη ειδικών ταξιδιωτικών γραφείων που οργανώνουν την περιπέτεια στο ανέγκυχτο, το εθνολογικό τμήμα της φαντασίωσης του Βορειοευρωπαίου και Αμερικάνου τουρίστα. Παίρνει τη μορφή οργανωμένων στη συνέχεια εισαγωγικά ανέμελων διακοπών. Αυτό είναι το ένα σκέλος όμως. Ίσως σήμερα να έχει επικρατήσει αυτό και πάνω σε αυτό να προσπαθούμε εμείς, πάνω στο σκέλος του ανέμελου που σημαίνει άνεση, κομφόρ. Διακοπές είναι πλέον. Δεν είναι ακριβώς το ταξίδι ανακάλυψης, έτσι. Είναι οι διακοπές του εργαζόμενου βορειοευρωπαίου τουρίστα, όπου θέλει και την άνεση και το κομφόρ του. Είναι διακοπές. Οι διακοπές του. Αλλά μέσα σε αυτό πουλάει πάντα και επιβιώνει πάντα το πρωτογενές του σκέλος, που είναι το περιπετειώδες. Θέλω ανέμελες διακοπές με ανέσεις και κομφόρ, αλλά επίσης αναζητώ κάτι το απρόσιτο ή τουλάχιστον το όχι εύκολα προσεγγίσιμο. Είναι η απόρρεια, η μετεξέλιξη του παλιού ρομαντικού ανέγκυχτου. Ανέγκυχτης φύσης, ανέγκυχτης, εισαγωγικά προφανώς, από την ιστορία, τη βιομηχανική τουλάχιστον ιστορία, ανέγκυχτη κοινωνία. Η μετεξέλιξη του κάνει ότι το περιπετειώδες πουλάει πάντα, γιατί πλέον δίνει κάτι, μια νότα ξεχωριστή. Καθιστά τον ταξιδιώτη που επιλέγει με την άνεσή του, μέσα στις διακοπές του, έτσι, με τα κομφόρ του, αλλά επιλέγει το απρόσιτο, το δύσκολο, το επίπονο, τον καθιστά διακεκριμένο σε σχέση με τη μάζα που κοιτάει μόνο το κομφόρ και πηγαίνει σε ένα ξενοδοχείο και κάθεται εκεί πέρα στο ξενοδοχείο, πηγαίνει στην πισίνα για μπάνιο, κάθεται μια εβδομάδα, ξαναπαίνει το αεροπλάνο και γυρνάει στη χώρα του. Μέσα σε αυτό που είναι κεντρικό στοιχείο, οι ανέμελες διακοπές με την άνεση και το κομφόρ, παραμένει ισχυρό ή αν θέλετε ένα ισχυρό μειονοτικό ρεύμα η ιδεολογία του αναζητώ το απρόσιτο, το δύσκολο και το επίπονο. Και έτσι θα λέγαμε ότι υπάρχει αυτή όσον αφορά την οργάνωση και του αιτήματος, του τουριστικού αιτήματος, αλλά και της υποδοχής του ή της οργάνωσής του στη χώρα ή στον τόπο που επιλέγουν
οι τουρίστες αυτοί για να περάσουν τις διακοπές τους σήμερα, έτσι λέμε. Δεν λέμε για να κάνουν εξερεύνηση, έτσι. Δεν λέμε για να κάνουν μεγάλες ανακαλύψεις. Λέμε για να περάσουν τις διακοπές τους. Οργανώνεται λοιπόν και το αίτημά τους, αλλά και η υποδοχή τους εδώ, στη βάση της κατανόησης ή της ερμηνείας που δίνουν οι οργανωτές της τουριστικής πολιτικής, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό σε επίπεδο ηλιθιότητας ή αγραμματοσύνης, συνήθως είναι απίστευτα και το ένα και το άλλο, απίστευτης κατάστασης, φλακία δηλαδή. Δηλαδή, έτσι, τώρα μου έρχεται ότι ένα από τα συνθήματα του 70 στους Γάλλους ήταν «Η Ελλάδα σας ανήκει», την ώρα που αυτοί ψάχνανε μια Ελλάδα που δεν τους ανήκει. Ψάχνανε το ανέγκυχτο ακόμα. Θέλανε κάτι άλλο. Την Αρκαδία τους. Ναι. Και άρχισαν να μετακινούνται προς... Και είσαι από την Αρκαδία. Και άρχισαν να μετακινούνται στην Τουρκία. Γιατί ακριβώς η Ελλάδα έγινε μπανάλ. Τους το δίναν έτσι, μέσω των ιδεολογιών του Ζορμπά the Greek, που έπαιζε λίγο προς το σκέλος σι, σεξ εν τσάν, με έμφαση στο σεξ. Αυτοί όσοι μετακινούνται τότε. Γιατί υπήρχε ακόμα αυτό το ρομαντικό ιδεό. Ναι, αλλά στην Τουρκία δεν είχε σεξ και σαν. Όχι, σεξ είχε. αλλά δεν το είχε με τους ίδιους όρους, τις ευκολίες και τις αυτές που είχαν οι hot Greek lovers, για τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια αρκετά, γιατί ήταν επίσης ενδιαφέρον. Μέχρι τη δεκαετία του 80 υπήρχαν τα επαγγελματικά καμάκια, οι οποίοι ήταν οργανωμένοι μάλιστα σε συνδικάτα. Μάλιστα. Ένα από αυτά τα συνδικάτα, ονόματι Οκτάπους, ήταν στον Ναύπλιον. Και ο γραμματέας του συνδικάτου Οκτάπους Καμακίων, σε μία συνέντευξη που του έπαιρνε η τηλεόραση, δεν θυμάμαι τότε ποιο κανάλι ήταν, την οποία, αν δεν κάνω λάθος, τη σταμάτησε η Μάργαρετ Παπανδρέου ως απαράδεκτη με τηλεφώνημα. Ως πρόεδρος των Εγών. Ναι, ως πρόεδρος των Εγών. Όχι των κατσιφών, των γυναικών. Ναι, των φεμινιστριών. Έγε, ήταν. Οι Έγες. Με έψιλον, ναι, όχι με αλφαγιώτα. Έλεγε λοιπόν ο γραμματέας της Οκτάπους στην δημοσιογράφο με πολύ τουπέ και ύφος, βεβαίως της τα έλεγε όλα αυτά, ότι κοιτάξτε να δείτε, Δεσποινής, εμείς κάνουμε ένα πολύ δύσκολο επάγγελμα που φέρνει σε συνάλλαγμα ό,τι δεν φέρνουν όλα τα μαγαζιά της παραλίας του Ναυπλίου, αλλά το οποίο έχει ημερομηνία λήξης, δυστυχώς, γύρω στα 30-35 χρόνια. Και αναρωτιέμαι, έλεγε. Όπως οι αθλητές. Όπως οι αθλητές. Ναι, ναι, και αναρωτιέμαι, έλεγε πολύ σοβαρά ο κύριος πρόεδρος της γραμματέας της Οκτάπους, τι κάνει η πολιτεία για μας. Έχει προβλέψει κάποια σύνταξη, κάποια επιδότηση. Δηλαδή, τι κάνει ένα καμάκι όταν γεράσει, για όνομα του Θεού, πού θα καταλήξουμε εμείς. Αυτό λοιπόν ήταν ένα κομμάτι από τη μεριά του αυτού που υποδέχεται, και βεβαίως μην το υποτιμάμε το σκέλος αυτό του Greek, hot Greek lover, καθότι στη Ρόδο γινόταν κυριολεκτικά της Πόπης, όπου ερχόντουσαν οι Σουηδέζες, οι Νορβηγέζες και γενικώς οι Σκανδιναβές με όνομα και τηλέφωνο του συγκεκριμένου hot Greek lover, τον οποίο τον πέρναγε μία στη φιλενάδα της, όπου πήγαινε συστημένη να τον βρει. Και όταν κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι, εκεί στα τέλη του, λίγο μετά τη μεταπολίτευση, κάπου εκεί γύρω το 75, έγινε κατάρρευση του μοντέλου, άρχισε να υπάρχει κατάρρευση του μοντέλου του hot Greek lover, υπήρξε και διαδήλωση των τουριστριών, οι οποίες δηλώσανε ότι μας εξαπατήσανε. Εμείς δεν ήρθαμε εδώ για το σι και το σαν.
μόνον. Άλλα μας υποσχεθήκαν. Και αυτό που μας υποσχέθηκαν δεν μας το δώσανε. Συνεπώς ζητάγανε από το Δήμο Ρόδου και από τα γραφεία ταξιδιών αποζημιώσεις για την απογοήτευσή τους από τους Hot Greek Lover όταν άρχισε να καταραίει το μοντέλο αυτό. Μπορείς να το πεις αγγλικά αυτό το Hot Greek Lover? Ελληνικά. Ναι, να το πεις αγγλικά. Το λες ελληνικά τόση ώρα. Τα αγγλικά πώς είναι? Καμάκι δηλαδή. Καμάκι, ναι. Αγγλικά ναι, είναι καμάκι. Ναι. Για να μην γιατί το έχω παρατραβήξει. Όχι, συνέχισε τελείως τη σκέψη σου, γιατί μετά θα μπούμε σε πιο... Υπήρξε ένας συνωστισμός στις τουριστικές περιοχές και της Ευρώπης και βεβαίως κυρίως της Νότιας Ευρώπης, που άρχισε να μεγαλώνει με την αύξηση του χρόνου άδειας των εργαζόμενων. Δηλαδή, από τις βιομηχανικές πόλεις του Βορρά άρχισαν να κινιώνται προς τις παραθαριστικές περιοχές του Μεσογειακού Νότου. Θα μείνω εδώ για να μιλήσουμε πλέον, για να μην γίνεται μονόλογος κουραστικός. Ένα από τα πιο, πιστεύω, τρομακτικά παραδείγματα αυτής της εξέλιξης ως προς την υποδοχή των τουριστών, και δεν μιλάω ακόμα στην καθ' αυτόν οτροπία των κοινωνιών που υποδέχονται τους τουρίστες, μιλάμε, ας μείνουμε προς το παρόν, στον τρόπο με τον οποίο έγινε κατανοητή η υποδοχή. Πιστεύω ότι ένα από τα πιο συγκλονιστικά παραδείγματα, τρομακτικά κυριολεκτικά, είναι η Ισπανία. Όποιος έχει πάει στην Ισπανία, τη μεσογειακή πτέρυγα που ακουμπάει κυρίως τις θάλασσες, και έχει δει στο χάρτη, ενδεχομένως να έχει ένα παλιό χάρτη με τα χωριουδάκια της Ισπανίας γύρω-γύρω, αυτά που είχαν εικόνες από αρένες, από το λευκά σπίτια, τα βρωμαχίες, διάφορα τέτοια, θα μείνει έκπληκτος, και όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια αυτό, τουλάχιστον μια 25 ετία, 30 ετία, από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένα χωριό. Υπάρχουν τεράστια συμπλέγματα ξενοδοχείων με πολυόροφες ξενοδοχειακές μονάδες, όπου δεν υπάρχει το παραμικρό ίχνος στην παραλία του χωριού. Περνάς μέσα, αν δεν προσέξεις ότι είσαι σε αυτό το χωριό, λες καλά το χωριό που είναι ρε παιδιά. Είναι μακριά μήπως, γιατί είναι χωρίς μια πεδιάδα από τη θάλασσα. Μήπως είναι πέρα πάνω στη θάλασσα και πάλι δεν το βλέπω. Πού είναι, γιατί εγώ βλέπω μόνο τεράστια ξενοδοχεία. Πολυόροφα. Αυτό ήταν το μοντέλο όμως. Τελικά, τα χωριά πήγανε περίπατο. Λίγο-λίγο πέρασε η λογική της άνεσης και του κομφόρ των ανέμελων διακοπών, πρώτα απ' όλα για Βορειοευρωπαίους, Γερμανούς, Ολλανδούς κτλ., οι οποίοι αγοράζανε είτε με leasing είτε νοικιάζανε ξενοδοχεία, τα αγοράζανε με leasing, δηλαδή νοικιάζανε, αγοράζανε χρόνο εντός μιας ξενοδοχειακής μονάδας. Και μετά φτιάχτηκαν διάφορα κάμπους που υποδεχόντουσαν τους τουρίστες, τα οποία οργανώνονταν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Λίγο-λίγο άρχισαν να διαμορφώνουν εσωτερικούς τρόπους διαχείρισης, δηλαδή κάθε επιχείρηση, κάθε τουριστική επιχείρηση να οργανώνει με δικά της πούλμαν την κίνηση των πελατών της σε αυτό που ονομάζεται αξιοθέατο. Αυτό πλέον είναι, εμφανίζεται σε συνάρτηση με τον τουρισμό ως διαθέσιμο καταναλωτικό αγαθό. Ένα αγαθό που απευθύνεται
πλέον στις μεγάλες μάζες. Μάλιστα απευθύνεται προετοιμάζοντας τον τουρίστα για το αξιοθέατο. Το αξιοθέατο τι είναι τώρα? Το αξιοθέατο δίνει σκοπό στο ταξίδι. Είναι ένα μαθησιακό και εκπολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο και σε συνάρτηση με το οποίο κινείται φαντασιακά το ταξίδι του τουρίστα. Και επίσης το αξιοθέατο αξιολογείται, είναι προαξιολογημένο από ειδικούς, ας πούμε, εμπειρογνώμονες. Μέσα σε αυτό το δίδυμο φύσης, ό,τι έχει μείνει από το ανέγκυχτο παλιό, ιστορίας, το αξιοθέατο άρα γίνεται ως προς την ιστορία, ως προς την κοινωνία δηλαδή υποδοχής, ένα μουσείο προφανώς, και ως προς τη φύση θα μπορούσε να είναι ένα φυσικό πάρκο στην Αφρική, όπου οργανώνεται ένα σαφάρι, και ένα σαφάρι οτιδήποτε τύπου φωτογραφικό μπορεί να είναι, γιατί εντάξει υπάρχουν και οικολογικές ευαισθησίες, δεν πάμε τα ντουφέκια να σκοτώσουμε ρινόκερους, είναι σπάνιοι πια ρινόκεροι. Πάμε με φωτογραφίες. Ένα σαφάρι μπορεί με φωτογραφίες μπορεί να γίνει στο Βόρειο Πόλο, στην Παταγωνία, όπου θέλουμε εμείς. Με μικρά αεροπλάνα, όπου παίρνουν φωτογραφίες της άγριας πανίδας που ζει εκεί. Ξιοθέατο. Και σταματάω πλέον εδώ επειδή. Πράγματι, ένα από τα μεγάλα ελληνικά αξιοθέατα σκέλος φύση, ανέγκυχτης φύσης, στα όρια του σουρεαλισμού, είναι το Ηλιοβασίλεμα στην Ία, στη Σαντορίνη, όπου ενώ το Ηλιοβασίλεμα είναι ένα φυσικό φαινόμενο που επαναλαμβάνεται καθημερινώς, εξορισμού, εφόσον η γη γυρίζει, άρα ηλιοβασιλέματα υπάρχουν, και υπάρχουν εκατομμύρια καρτ ποστάλ που έχουν το ηλιοβασίλεμα στην Ία. Τρέχουν όλοι, τους πάνε με πούλμαν. Αν δεν έχετε πάει και έχετε περιέργειες κοινωνιοπολιτισμικές, σας συμβουλεύω να πάτε. Όχι για να δείτε το ηλιοβασίλεμα, αλλά για να δείτε τα κοπάδια τουριστών που τα οδηγούν με πούλμαν λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα και τα οποία τρέχουν μανιακά να φτάσουν σε εκείνο το βράχο από όπου φαίνεται το ηλιοβασίλεμα, που υπάρχει δίπλα τους εκατομμύρια καρτποστάλ, και βγάζουν τις φωτογραφικές τους μηχανές και περιμένουν όλοι το ηλιοβασίλεμα για να το πάρουν μια φωτογραφία, ώστε να πούν ήμουν και εγώ εκεί. Να η απόδειξη. Δεν την αγόρασα καρτ ποστάλ. Όχι, εγώ την πήρα τη φωτογραφία. Άρα ήμουν και εγώ εκεί ενώπιον του φυσικού αυτού φαινομένου του ηλιοβασιλέματος. Και το ίδιο με τα μάτια μου και το αποτύπωσα με τη φωτογραφική μου μηχανή, εγώ προσωπικά. Τρέχουνε με τέτοια μανία που κάποιοι ρωτάνε «Sunset please! Sunset please! Sunset please!» Έχουν αγωνία, μην γίνει το sunset πριν το δουν αυτοί. Και κάποιοι πονηροί ντόπιοι που κάνουν πλάκα, μόλις τους ρωτήσουν «sunset please», ενώ είναι προφανές φαίνεται, διότι ο ήλιος έχει το μεγάλο μειονέκτημα να φαίνεται από παντού. Ενώ λοιπόν φαίνεται που είναι το sunset, είναι τόσο καρφωμένοι στην ιδέα
ότι μπορεί να χάσουν το sunset. Που όταν οι ντόπιοι που κάνουν πλάκα, ενώ ο ήλιος είναι εκεί, τους δείξουν ακριβώς την απέναντι μεριά του, είναι από εκεί είναι το sunset, τρέχουν όλοι σαν τα πρόβατα την άλλη μεριά και χάνουν το sunset. Είναι ο βασίλεμας την υγεία. Κάτι που έχει μείνει από το παλιό ανέγγεκτο της φύσης είναι ο τελευταίος ανθυποϊαπόηχος αυτής της αναζήτησης της φύσης. Διαπρεπείς δε εθνολόγοι, αν πάτε στην Αφρική, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πλέον, γιατί δεν ασχολείται κανένας, δεν είναι πλέον εξωτικός προορισμός. Αλλά σε άλλες υπήρους και χώρες, διαπρεπείς εθνολόγοι οδηγοί σχολιάζουν τα εξωτικά έθιμα και οι τουρίστες τους ακούν με προσοχή και καμιά φορά παίρνουν και σημειώσεις. Το είναι το σκέλος μάθης, πληροφορία. Κάπως έτσι κινήθηκε λοιπόν η ιδεολογία του τουρισμού και η ιστορία του τουρισμού. Και θα πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν, συγγνώμη για το μονόλογο αυτό Κώστα, θα αναρθούμε στην Ελλάδα, τι γίνεται με τη βαριά μας βιομηχανία. Πώς ακριβώς. Θες να κάνουμε διάλειμμα 3 λεπτά ή θες να συνεχίσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Ό,τι θέλεις. Ωραία, ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, κοίταξε, δεν υπάρχει... Εντάξει, έκανες μια σχετική περιγραφή του τρόπου που αναπτύχθηκε ο τουρισμός. Θα πρέπει να πούμε ότι ο τουρισμός, όπως λέει ο Χόσμπαουν, άμα διαβάσει κανένας τα βιβλία του για τη συμπεριφορά της αστικής τάξης, είναι δημιουργία της αστικής τάξης καταρχάς, δηλαδή των πλουσίων στρωμάτων, τα εξήγησες και φτάσαμε σε μια εποχή όπου αυτό επεκτείνεται, όπως όλα τα πράγματα, μαζί με τη μαζική κουλτούρα, μαζική κατανάλωση και σε πλατιές μάζες πολιτών, εργαζομένων κυρίως. Αυτές οι πλατιές μάζες βεβαίως έχουν τη δυνατότητα, το είπες και αυτό, λόγω ότι έχουν πλέον τη δυνατότητα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να παίρνουν άδειες οι οποίες είναι κατοχυρωμένες από τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Άρα μπορούν να κάνουν διακοπές καταρχάς. Αυτό είναι το σημαντικό. Ανέμελες. Να κάνουν διακοπές και από εκεί και πέρα, από τις διακοπές, αρχίζουν να κάνουν και τουρισμό έξω από την πατρίδα τους. Γιατί βέβαια υπάρχει και ο εσωτερικός τουρισμός και αρχίζουν σιγά σιγά να... Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά γίνονται μετά από το 50-60 σε μια προσπάθεια που γίνεται και επανευρίσκεται η έννοια της ισότητας. Δηλαδή δίνεται η εντύπωση στον κόσμο ότι πλέον μεγάλα και πλατιά στρώματα της Δύσης, των εργαζομένων, των πολιτών, μπορούν να πράξουν και αυτά ό,τι ακριβώς έκαναν τα προηγούμενα χρόνια, 50, 60, 70, 80 χρόνια, είμαι πλούσιοι ή αστεί και πάει λέγοντας. Δηλαδή μπορούν και αυτοί να γευθούν οράματα, τα είπες, οράματα ιδεολογικά, αλλά εκτός από οράματα μπορούν να γευστούν και πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι μια παραλία την οποία ποτέ κανένας με ήλιο, ποτέ κανένας Σκανδιναβός ή Βόρειο-Ευρωπαίος δεν είχε ποτέ δει, δεν είχε ονειρευτεί. Επομένως, του δημιουργούνται και μια αίσθηση ευχαρίστησης και συνεχώς του δημιουργούνται νέες καταναλωτικές συνήθειες, οι οποίες γίνονται, κάποιος τις εκμεταλλεύεται. Άρα λοιπόν όλο το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία της ισότητας, η οποία είναι χαρακτηριστικό σημείο της μαζικοδημοκρατίας, δηλαδή της συμμετοχής των μαζών
σε μεγάλο βαθμό στη δημιουργία της ιστορίας, που αρχίζει από το εκλογικό δικαίωμα και πάει λέγοντας σιγά σιγά, και τη νίκη, ας πούμε, σε ένα μεγάλο μέρος, αυτό που λέμε θαύμα οικονομικό της Δύσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη συμμετοχή του κράτους, των εργαζομένων και των επιχειρηματιών. Σιγά σιγά τώρα ο τουρισμός αρχίζει και μεγαλώνουν, δηλαδή έχουμε πλέον, εκτός από αυτά που είπες, έχουμε πλέον τώρα και θεματικούς τουρισμούς, δηλαδή έχουμε τουρισμό θρησκευτικό, ο οποίος είναι σημαντικότατος. Μέχρι και τουρισμό υγείας. Έχουμε τουρισμό υγείας, που επίσης θεωρείται ότι είναι η τελευταία εξέλιξη της μόδας και η Ελλάδα καλείται και αυτή να επεκταθεί προς αυτή την πλευρά. Τουρισμό, παραδείγματος χάρη, σεξουαλικός τουρισμός, για το σεξ, το οποίο γίνεται κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία. Τουρισμός ο οποίος γίνεται με χιλιάδες τραπεζίτες, διανοούμενους που κάνουν τα συνεδριά τους, εντελώς τυχαίο, συνεδριακός τουρισμός, εντελώς τυχαία το καλοκαίρι, να πούμε στη Σαντορίνη, Αύγουστο μήνα, δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ μου. Γίνονται όλες οι επιστημονικές συναντήσεις του κόσμου. Τι μπορεί να πει κανένας, ας πούμε, Αύγουστο μήνα, στην Κρήτη, ξέρω εγώ, ή στη Ρόδο ή στην Κέρκυρα. Τι επιστημονικό μπορεί να αναπτύξει. Α, μην το λες αυτό, γιατί έχοντας καλέσει τους κατάλληλους ανθρώπους ο εγχώριος εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών καμιά φορά, ερευνητής, έχει εξασφαλίσει τη δημοσίευση σωστό. Paper. Εντάξει, τώρα ήθελα να τα πω αυτά, είναι σωστό, είναι βέβαιο αυτό, είναι απολύτως. Γιατί έχει εξασφαλίσει στον υπεύθυνο της τάδε, του τάδε επιστημονικού περιοδικού μια εβδομάδα διακοπές. Είναι ωραία. Λοιπόν, και μετά με αυτό προάγεται και παίρνει μια ανώτερη θέση στο Πανεπιστήμιο. Τώρα πρέπει να προσέξουμε μια διαφοροποίηση σημαντική, την οποία ο Γιάννης την είπε, αλλά να την ξαναεπαναλάβω εγώ, διότι η επανάληψη είναι μήτρη πάσης μαθήσεως. Όπως λέμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ποιο είναι το βασικό, ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τον τουρισμό, τον οποίο έκανε η αστική τάξη, οι πλούσιοι. Τον κοσμοπολίτικο, το οποίο είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που ο Γιάννης και πιθανόν και άλλα, αλλά ήταν χαρακτηριστικά original, ήταν χαρακτηριστικά που λόγω της δυνατότητας που είχαν, που τους παρήχε η οικονομική τους άνεση, είχαν τη δυνατότητα και να τα πραγματοποιήσουν, αλλά είχαν και την ιδεολογική συγκρότηση να αναζητήσουν κάτι διαφορετικό. Με τον τουρισμό, τον οποίο βλέπουμε σήμερα, ο οποίος είναι ένας μαζικός τουρισμός, 10 ημερών, 5 ημερών, 4 ημερών, 3 ημερών, ο οποίος ο καθένας είναι προγραμματισμένο που θα πάει, του δείχνουν παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω, ένα συγκεκριμένο μουσείο, μετά θα του δώσουν μια ταβέρνα και πάει λέγοντας ότι πάνε στη θάλασσα. Όπου ο τουρισμός πλέον είναι ένας τουρισμός. Δεν έχει καμία έννοια με τον τουρισμό τον οποίο κάνανε οι άλλοι, ο οποίος ας πούμε ήταν ένας περιηγητικός ή ένας τουρισμός υπό μια έννοια αναζήτησης κάποιου πράγματος, κάποιου φαντασιακού, κάτι συμβολικού. Αλλά που σήμαινε μια παιδεία. Για να είσαι ρομαντικός τότε, σήμαινε ότι έχεις μια ρομαντική παιδεία. Ακριβώς. Αυτό πήγα να πω, ότι καταρχάς... Μπορεί να ήταν βλακεία, δεν έχει σημασία. Συμφωνώ κι εγώ. Η ανέγκυχτη φύση, η ανέγκυχτη κοινωνία και όλη η εθνολογική μύθη των ανόητων καταλέπορων. Απολύτως, συμφωνώ. Αλλά είχε μια παιδεία από πίσω του. Ο Σακιδιούχος του 60 που πήγαινε στην Ακρόπολη έκλαιγε. Μπορεί να ήταν άφραγκος, αλλά έκλαιγε. Ακριβώς. Ακριβώς. Είχαν μία παιδεία και αυτή η παιδεία ήταν πολύ συγκροτημένη από ότι η παιδεία προερχόταν από αυτό που λέμε παιδεία της αστικής τάξης. Σήμερα ο τουρισμός, οι τουρίστες κατά κύριο λόγο, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν παιδεία και πάνε, αλλά δεν πάνε ως κοπάδι. Έτσι, δεν πάνε με τη διαδικασία αυτού του μαζικού τουρισμού. Άρα λοιπόν, ένα βασικό χαρακτηριστικό της μετανεωτερικότητας, το έχουμε πει πολλές φορές, βασικότατο χαρακτηριστικό της είναι ο τουρίστας σε αντιπαράθεση με τον παλιό περιηγητή ή με τον παλιό προσκυνητή. Τουριστοπεριηγητή. Ναι. Τουριστοπεριηγητή, πες το όπως θέλεις. Ή με τον παλιό προσκυνητή, εγώ θα τον έλεγα προσκυνητή. Προσκυνητή, πήγαινε, έτσι, σωστό σύνολο. Συμφωνώ απολύτως. Ναι, πήγαινε με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο να ανακαλύψει κάτι, να δει αν αυτές οι ιδέες του μπορούν να εφαρμοστούν εκεί, να βρει κάτι κενό το οποίο είχε υπαρξιακά και να το αναζητήσει. Συγγνώμη, να σου κάνω μία μικρή διακοπή για πάνω σε αυτό που λες. Υπάρχει ένα εκπληκτικό. Από τα ωραιότερα βιβλία που έχω διαβάσει τουριστικά.
του Ζακ Λακαριέρ, το ελληνικό καλοκαίρι. Είναι μεταφρασμένο. Μιλάμε για ένα ποίημα. Ένα. Όχι απλώς εγκόμιο. Δεν ξέρω και εγώ τι λέξη να πω. Ένα ποίημα για το ελληνικό καλοκαίρι και την κοινωνία. Αυτός επί 25-30 χρόνια έκανε την Ελλάδα με τα πόδια, το πολύ και με λεωφορεία. Αυτό που σήμερα είναι λοιπόν περιφρονητέο, π.χ. το λεωφορείο που είχε από πάνω σχάρα που πετάγανε τα πράγματα με το πιτσιρικά που άνοιγε τις πόρτες, ό,τι διάολο λες σήμερα ο κυρίαρχος τουριστικής πολιτικής λόγος θεωρεί περιφρονητέο, αυτός το αναδείχνει σαν το κεντρικό ζητούμενο. Θα μου πεις ρομαντικός Γάλλος με ανέγγιχτο και λέει, ναι, ναι, αλλά με μια παιδεία τέτοια που τον έκανε να βλέπει μαζί με τα αρχαία και τη συνέχεια. Θα σου πω ένα παράδειγμα που είναι σημερινό. Εγώ έχω μια φίλη η οποία έχει ένα γιο, ο οποίος έχει σπουδάσει στην Αγγλία, δούλευε στην Αγγλία, μάζεψε 3 χρόνια τα χρήματά του και τώρα έφυγε. 6 μήνες είναι στη Λατινική Αμερική μόνος του. Έχει επισκεφτεί τη Βραζιλία, το Περού καταρχάς, το Εκουαντόρ, τη Βραζιλία, τώρα βρίσκεται στη Βραζιλία. Τον λύστεψαν μάλιστα και σε ένα σημείο, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο πραγματικά λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Ξεκίνησε μόνος του, Ευρωπαίος, να κάνει όχι ένα ταξίδι 4 ημερών, ένα ταξίδι 6 μηνών με τα χρήματα που είχε μέχρι που θα το φτάσουν, να περιηγηθεί ας πούμε σε 4-5 χώρες. Θα πάει και στη Βραζιλία, θα πάει και στην Αργεντινή. Λοιπόν, όλες αυτές 5-6 χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αυτό είναι ένα δείγμα άλλο. Δηλαδή προσομοιάζει, αν θέλει, σε αυτούς τους ανθρώπους, τους παλαιούς που λέγαμε, ότι πάνε τους πραγματικά. Προσκυνητές. Όχι. Να αναζητήσουν κάτι για τον εαυτό τους. Αναζητεί κάτι υπαρξιακό, αναζητεί κάτι το οποίο του λείπει και νομίζει ότι θα μπορέσει με αυτές τις εμπειρίες να αποκτήσει. Είναι τελείως διαφορετικό από όλους αυτούς τους τουρίστες οι οποίοι πάνε για 4-5 μέρες και λένε ότι επισκέφθηκα τη Γαλλία ή Μάρτον Θεέ μου, σε 4 μέρες είναι να δεις τώρα στη Γαλλία. Φαντάζομαι τη Λατινική Αμερική να πάει σε 5 μέρες. Ναι, σε 5 μέρες. Λοιπόν, ωραία αυτά, αλλά να πούμε 2 πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Γιατί έχει μεγάλη σημασία. Και όχι σημασία από τη μεριά των τουριστών, έχει σημασία από τη μεριά των υποδοχέων. Δηλαδή, αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Αυτό είναι σημαντικό πράγμα. Τι νοοτροπία αποκτάνε οι υποδοχείς των τουριστών σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τι είναι αυτή η τουριστική υπηρεσία, πώς διαμορφώνει τις συνειδήσεις, πώς συμμετέχει στην παραγωγή του εθνικού εισοδήματος με έναν τρόπο που δεν είναι παραγωγικός, συγγνώμη, δηλαδή είναι μια εισδροή χρημάτων τα οποία δεν παράγεται, δεν παράγονται στην Ελλάδα, αλλά έρχονται από τα έξω. Τι προβλήματα δημιουργεί, τι καλά και τι κακά, διότι ποτέ δεν δημιουργεί μόνο καλά στην ελληνική οικονομία και ειδικά στην ελληνική οικονομία, πώς ο τουρισμός και γενικά οι άδειλοι πόροι, δηλαδή το συνάλλαγμα με την ναυτιλία, και το συνάλλαγμα με τους μετανάστες και το συνάλλαγμα το τουριστικό, αυτό που ονομάζουμε άδειλους πόρους, έχουν παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της οικονομικής δομής της Ελλάδας, που εάν αυτός ο ρόλος ξεπεράσει αυτό που έλεγα στην αρχή, το σημείο ισορροπίας, αρχίζει να δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει. Και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Καταρχάς, πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα. Οι άνθρωποι οι οποίοι, όπως στην Ελλάδα, εργάζονται στο τουρισμό, διαμορφώνουν συμπεριφορές και νοοτροπίες εντελώς διαφορετικές από έναν εργάτη που δουλεύει στη μηχανία. Είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από έναν εργαζόμενο και μάλιστα με τον τρόπο που εργάζονται στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για τους μισθωτούς εργαζόμενους. Ακόμα και για αυτούς θα μπορούσα να μιλήσω. Αλλά στην Ελλάδα, επειδή υπάρχουν εκατομμύρια room to let και εκατομμύρια μικρο, όπως σε όλα τα πράγματα, μικροϊδιοκτήτες που νοικιάζουν δωμάτια, που έχουν μικρές οικογενειακές επιχείρησεις, χιλιάδες στην Ελλάδα. Δεν μιλάω για τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαμορφώνουν σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου μία νοοτροπία η οποία πολύ απέχει από την έννοια της παραγωγικής εργασίας, δηλαδή της νοοτροπίας που έχει ένας εργάτης παραγωγικός. Αυτό δεν είναι κατά βάση κακό, δεν το λέω ότι, αλλά είναι διαφορετική η νοοτροπία. Αυτό δεν έγινε
με τη μία έγινε σιγά σιγά. Παραδείγματος χάρη οι νησιώτες μας, βεβαίως τα περισσότερα νησιά είχαν και την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία τους και την, πώς το λένε αυτό, την, τους λαχανόκηπούς τους και τη γεωργία τους και πάει λέγοντας, τα οποία σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου εγκαταλείφθηκαν. Άρα λοιπόν αρχίζει να δημιουργείται μια νοοτροπία που λέει το εξής: δεν παράγω με την έννοια της παραγωγής, αλλά εισραίει ένα συνάλλαγμα το οποίο κερδίζω λόγω της γεωγραφικής θέσης που ο Θεός, ο Αλλάχ, η φύση μου έδωσε. Δηλαδή επί της ουσίας δημιουργείται η εντύπωση και η νοοτροπία ενός ανθρώπου που έχει ένα καλό οικόπεδο και κερδίζει μία γεωπρόσοδο. Έτσι, αυτό είναι. Και κερδίζει μία γεωπρόσοδο. Δεν κερδίζει δια του μισθού του. Δεν μιλάω έτσι συνολικά. Ναι. Αυτό λοιπόν δημιούργησε μία πολύ συγκεκριμένη νοοτροπία. Αυτή η συγκεκριμένη νοοτροπία είναι πολύ πιο χαλαρή από την νοοτροπία. Είπα, δεν είναι κατά ανάγκη κακό ή καλό, δεν είναι ηθικό το ζήτημα, αλλά είναι διαφορετική νοοτροπία από έναν εργαζόμενο ο οποίος δουλεύει στη βιομηχανία, ο οποίος έχει τον προϊστάμενο, έχει τον επιχειρηματία πάνω το κεφάλι του και διαμορφώνει μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για τα πράγματα και για την παραγωγή. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι που κάποια στιγμή πρέπει να το μελετήσουμε στην Ελλάδα. Εγώ στα μικρά μαθήματα για την ελληνική οικονομία στο βιβλίο, ένα κεφάλαιο το έχω αφιερώσει σε ορισμένα πράγματα. Τα έχω θίξει, δεν τα έχω αναλύσει, αλλά τα έχω θίξει διότι πραγματικά πρέπει να αναλυθούν. Δεν μπορούμε να επιζητούμε επομένως από τους Έλληνες μια νοοτροπία η οποία να προσυδειάζει προς τους μεταλλορύχους του Βελγίου, της Γερμανίας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, σε μεγάλο βαθμό. Όμως, από εκεί και πέρα πρέπει να αξιολογήσουμε μέχρι ποιο σημείο αυτές οι νοοτροπίες δεν μας δημιουργούν ή μας δημιουργούν συνέπειες αρνητικές και για την κοινωνική μας συμπεριφορά και για την ιστορία μας αλλά και για το παραγωγικό μας μηχανισμό. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω έτσι επιτροχάδι είναι το εξής. Πρέπει να κατανοήσουμε κάτι, ότι τα εισοδήματα τα οποία ονομάζουμε άδελους πόρους, δηλαδή εισοδήματα τα οποία εισραίουν στην οικονομία. Έτσι, είναι εισοδήματα τα οποία οι ονείς δεν παράγονται στη χώρα αυτή. Έρχονται από άλλες. Αυτά λοιπόν, εάν δεν συνδυαστούν με έναν τρόπο ώστε να κατευθύνονται στην αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, δηλαδή όταν εγώ θέλω να προσφέρω ένα φαγητό μουσακά, παραδείγματος χάρη, στους ξένους που έρχονται, πρέπει να παράγω τις μελιτζάνες, τις πατάτες, το λάδι, να έχω το φούρνο, να το μαγειρεύω και να το προσφέρω. Έχουμε φτάσει στο σημείο, και εδώ είναι ένα μεγάλο ερώτημα, να παραγγέλνουμε μουσακάδες από την Κίνα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι. Έτσι, προκατασκευασμένους μουσακάδες, πέρα από. Άρα λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι, επανέρχομαι, ότι εάν αυτοί οι πόροι που δεν παράγονται από την οικονομία, άρα είναι πόροι οι οποίοι εισραίουν, δεν κατευθύνονται με κάποιο πολύ συγκεκριμένο τρόπο, δεν διακλαδώνονται, δεν δικτυώνονται με τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, θα κατευθυνθούν σε μεγάλο βαθμό προς τις εισαγωγές. Άρα λοιπόν έχουμε το εξής παράδοξο, το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα και δυστυχώς λίγοι το έχουμε θίξει. Έχουμε ένα εμπορικό έλλειμμα, δηλαδή όταν είναι εμπορικό έλλειμμα οι εισαγωγές μας είναι περισσότερες από τις εξαγωγές μας και λένε οι πολιτικοί μας και πολλοί οικονομολόγοι ότι δεν πειράζει, αυτό καλύπτεται από την εισδροή άδελων πόρων. Όμως λέω εγώ, αυτή η εισδροή άδελων πόρων επί της ουσίας ανακυκλώνει, αναπαράγει το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και στις περισσότερες φορές, ή αν δεν προσεχθεί, το διευρύνει. Ακριβώς. Άρα επί της ουσίας, εάν δεν κατευθύνονται, το επαναλαμβάνω, αυτοί οι πόροι στις παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, δεν θα μπορέσουμε να αντέξουμε, ώστε θα γίνουμε μια χώρα μονοκαλλιέργειας εισαγωγής τουρισμού. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο στην Ελλάδα τα τελευταία 30 με 40 χρόνια και σε έχει συμβάλει αποφασιστικά στην απαξίωση της παραγωγικής δυνατότητας της οικονομίας, έχει συμβάλει κατά την εποχή μου σε μεγάλο βαθμό
Έτσι. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή δεν καλύπτει το εμπορικό έλλειμμα οι εισαγωγές αδελφοπόρων, απλώς τις αναπαράγει, τις διευρύνει και σε κάποια στιγμή, επειδή αυτοί οι πόροι δεν θα έρχονται συνεχώς, για μια σειρά λόγους, αυτομάτως σημαίνει ότι θα πέφτει και το βιωτικό επίπεδο. Δηλαδή η Ελλάδα είναι μια χώρα, να το πω απλά, η οποία έχει ζει με ένα καταναλωτικό πρότυπο λόγω αυτού του πράγματος, όσο ανήκει σε αυτό το πράγμα, δεν μιλάω για τα δανεικά, όσο ανήκει για αυτό το πράγμα, με έναν τρόπο παραπάνω από τις παραγωγικές δυνατότητες της. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εάν δεν χαντρωθεί η εισρωή πόρων με την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων της χώρας, θα υπάρχουν στιγμές που υπήρξαν, έτσι, που δημιουργούνται αυτά τα τεράστια ελλείμματα των εισρωών, και μην ψάχνουμε να βρούμε γιατί αυξάνονται οι εισρωές. Γιατί αυξηθούν οι εισρωές, βεβαίως αυξάνονται από τα δανεικά, αλλά αυξάνονται και από αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Άρα πρέπει να προσεχθεί αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια και ειδικά με το μνημόνιο. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε στους κυρίους, εγώ το έχω πει πολλές φορές όταν είμαι σε πάνελ στην τηλεόραση και μάλιστα με τους κυρίους εκπροσώπους τους, ότι εδώ υπάρχει μια πρωτογενή συσσόρευση του τουρισμού. Δηλαδή υπάρχει μια απίστευτη κατάσταση. Το τουριστικό επιτελείο των συνδικάτων, πώς λένε αυτό, είναι αυτό το οποίο πρώτο προσέφηκε στην Τρόικα να διαλυθούν οι εργασιακές σχέσεις σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα και σε ξενοδοχεία, τώρα πάμε όχι στις μικρές, αλλά πάμε στα μεγάλα συγκροτήματα, οι περισσότεροι άνθρωποι που εργάζονται εκεί, εργάζονται χωρίς ασφάλιση, το λένε οι ίδιοι. Και είναι ξένοι. Είναι ξένοι και δεν είναι ξένοι μετανάστες, αλλά είναι ξένοι μαθητές, οι οποίοι υποτίθεται ότι έρχονται να κάνουν εδώ τη μαθητεία τους και χρησιμοποιούνται. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα. Δηλαδή ποιο πρόβλημα? Ότι στην Ελλάδα, παρότι αυξήθηκε το 2013 και το 2014 ο τουρισμός ως άτομα, αυξήθηκε λιγότερα αναλογικά η δαπάνη ανατουρίστα, δηλαδή οι εισρωές πόρων. Δηλαδή πάμε σε έναν τουρισμό της φθήνιας. Πάμε σε έναν τουρισμό ο οποίος είναι ένας μαζικός τουρισμός και ο οποίος για να μπορέσουμε να τον προσελκύουμε, εξαναγκάζουμε τους ανθρώπους τους οποίους δουλεύουν εκεί να υποαμείβονται, να μην έχουν ασφάλιση, να υπάρχει μαύρη εργασία. Της θύνιας όχι περιηγητών, όχι προσκυνητών, της θύνιας του μαζικού... Του χειρότερου μαζικού. Του χειρότερου μαζικού. Δηλαδή αυτός ο τουρισμός ο οποίος έρχεται, αυτά τα all inclusive, πώς λένε αυτά, όλα πληρωμένα. Αυτά τα πράγματα. Δηλαδή θα μου πεις, μια χώρα η οποία βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, βεβαίως δεν λέω ότι δεν έχει ανάγκη, αλλά μην καμαρώνουμε κιόλας, μην υπερηφανόμαστε. Κάτσε να καταλάβουμε τι πρόκειται. Αν πάμε στην Τινησία, πρώτα απ' όλα η Ελλάδα εκμεταλλεύεται σήμερα συγκυριακά την τρομακτική κατάσταση πολέμους και τα λοιπά των υπόλοιπων κοινωνιών της Μεσογείου, κυρίως Βόρεια Αφρική και Συρία και τα λοιπά. Δηλαδή ο κόσμος που έρχεται είναι επειδή γίνεται χαμός αλλού και δεν τολμάει. Ένας λόγος είναι αυτός. Ωραία, βασικός λόγος όμως που συγκυριακά ανέβηκε. Αν πάμε στην Τινησία, εγώ πάει πρώτο πολέμο, προς τα βάθη, υπάρχουν ξενοδοχεία αποκλειστικά αφιερωμένα στην κάλυψη των αναγκών ηλικιωμένων Γερμανών. Βεβαίως. Που και που έχει κουσκούς, αλλά μέσα μυρίζει σουκρούτ, δηλαδή λάχανο γερμανικό. Όταν μπαίνεις μέσα, λες καλά που είμαι στο κέντρο της Γερμανίας, με τη λαϊκή Γερμανία, μυρίζει σουκρούτ, αβέρτα. Ωραία. Εκεί είναι μόνο ήλιος, ούτε καν θάλασσα, με πισίνες τη βγάζουν. Ναι. Έτσι. Ναι. Άσο σεξ, αν υπάρχει θέμα συζήτησης. Από το τρίπτυκο λέω, σαν σεξ. Άσο σεξ, ούτε εσύ. Μόνο σαν και πισίνα. Αυτό. Αν η Ελλάδα των μνημονίων γίνει χώρα φιλοξενίας ηλικιωμένων Βορειοευρωπαίων, θα πάει προς αυτό το μοντέλο? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό θέλετε? Αυτό θέλουμε?
μαζί με την καταστροφή του παραθαλασσίου ιδίως νησιώτικου περιβάλλοντος από τεράστιες τουριστικές μονάδες στην Ισπανία. Αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης και τα λεφτά που θέλετε. Μέσα στη λογική του τουρισμού, σου λέω εγώ, άστο έξω. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε ένα αγροτουρισμό που λένε αγροτουρισμός ως φολκλόρ ή ως πραγματικότητα. Που θα ήταν, όπως είπες, ξυλόφουρνοι με ντόπια προϊόντα για τοπικές κουζίνες κτλ. Θα το πω αυτό. Ή φολκλόρ αγροτουρισμό. Μαϊμού δηλαδή αγροτουρισμό. Τι ακριβώς θέλουν, ξέρουνε. Είναι η μαζική προσφορά, πάρτε τη χώρα ρημαδιό και κάντε τι ό,τι θέλετε και αφήστε τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα να στείλουν μεγάλες μονάδες, τεράστιες μονάδες που καταστρέφουν ουσιαστικά αυτό που ο πιο προηγμένος και φινετσάτος τουρίστας θα ήθελε να βρει. Γι' αυτό δεν θα έρθει εδώ, θα πάει αλλού να αφήσει τα χοντρά λεφτά. Εδώ θα έρθει η πλέμπα της Βόρειας Ευρώπης. Αυτό θέλετε. Και όχι η πλέμπα οικονομικά, πλέμπα διανοητικά. Πλέμπα που δεν θέλει τίποτα, περιφρονεί τα πάντα. Θέλει ένα ξενοδοχείο και να τρώει το φαΐ που είχε στη χώρα της και να κάθεται. Ακριβώς, αυτό είναι. Αυτό θέλετε. Αυτή λοιπόν η αναπαραγωγή των συνθηκών των χωρών τους είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ στην Ελλάδα, τώρα θα κάνουμε προτάσεις, αλλά που δεν μου αρέσουν να πας, θα έπρεπε να δίνεται και να έχει διαμορφωθεί οτιδήποτε παράγεται σε τούτο τον τόπο. Και ό,τι παράγεται σε αυτόν τον τόπο δεν είναι μόνο αγροτικό. Ακόμα και τα αγροτικά προϊόντα για να πάρουν μια αξία χρειάζονται μεταποίηση. Άρα λοιπόν εδώ θα έπρεπε πάση θυσία να προβάλλεται το τι παράγει αυτός ο τόπος. Από την τροφή μέχρι οτιδήποτε άλλο. Το να πηγαίνεις σε ένα ξενοδοχείο και να τρως τη μακαρονάδα που επειδή είναι ο σεφ Ιταλός που τρως στη Φλωρεντία ή στη Βερόνα, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει, και εδώ είναι ένα δείγμα ότι πλέον ο τουρισμός είναι αυτός ο τουρισμός που έχουμε περιγράψει και δεν είναι ο τουρισμός της ανακάλυψης του προσκυνητή των άλλων χωρών των ενδημορφιών του. Και θα μου επιτρέψεις, Κώστα, να πω και το τι είναι ο τόπος αυτός. Παραδείγματος χάρη, η ανοργανωσιά πουλάει! Στην ελίτ. Γιατί αυτοί έχουν βαρεθεί την απίστευτη οργάνωση των κοινωνιών τους. Από εκεί δραπετεύουν. Για να έρθουν σε αυτό που εσείς λέτε μπάχαλο και το περιφρονείτε. Την ασυνέπεια, ας πούμε, του λεωφορείου ή του καραβιού που αντί να έρθει 12 έρχεται 3 το πρωί. Η χαμηλή πλέμπα το περιφρονεί. Ο υψηλός τουρίστας το γουστάρει. Το πληρώνει αυτό. Αυτό που εσείς περιφρονείτε, γιατί είσαστε βλάχο κοσμοπολίτες, ο Ευρωπαίος, αυτός που έχει και εκείνο και εκείνο, του γουστάρει. Ποιον τουρίστα θέλετε εσείς? Κάποτε θα πρέπει ο απάνω νοικοκύρης να αρχίσει να γυρνάει λίγο, να δείτε λίγο τι είναι ο κόσμος στον οποίο μιλάτε. Μετά να πούμε και δύο πράγματα, γιατί τελειώνουμε, Γιάννη, τελειώνει η ώρα. Δύο πράγματα, το οποίο το υπενήχθηκα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ελλάδα να ανέβει στην αλυσίδα των αξιών της παραγωγής, εάν δεν δημιουργήσει, εάν εν πάση περιπτώσει δεν επιμείνει στη μεταποιητική διαδικασία. Δεν γίνεται καμία χώρα στον κόσμο να ανέβει στις αλυσίδες των αξιών της παραγωγής εάν δεν έχει στοιχειωδώς μια μεταποιητική διαδικασία. Είτε αυτή αφορά στα γεωργικά προϊόντα, είτε αυτή αφορά στην τεχνική. Και εδώ άπτομε παίρνω την αφορμή να πω ότι να φέρουμε μια φορά πάλι τον Ανδρέα τον Κυράνη για την ενδογενή ανάπτυξη. Πολλές φορές έχει. Ναι, να τον φέρουμε. Να κάνουμε μια συζήτηση για να δείξουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία χώρα και να επιζήσει εάν δεν υπάρχει μια μεταποιητική βάση. Εγώ δεν μιλάω ούτε για βαριά ούτε για ελαφριά. Μην παρεξηγηθώ. Μιλάω για μια μεταποιητική βάση η οποία είναι απαραίτητη για την άνοδο στην αλυσίδα των αξιών.
Ακόμα και τα στοιχειώδης αγροτικά προϊόντα θέλουν μεταποιητική διαδικασία. Ακόμα και τα τουριστικά προϊόντα. Και επίσης ο τουρισμός κάποια στιγμή πρέπει και το Υπουργείο ή εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση να πει τι είναι αυτή, ποια είναι η προστιθέμενη αξία του τουρισμού. Έχω τρελαθεί να ακούω, ξέρετε πόσο παράγει ο τουρισμός. Παράγει, μην ακούτε αυτά που λέει ο κύριος Ανδρεάδης, 17 και 20% του ΑΕΠ. Ναι, αλλά ποιο ΑΕΠ, του 18%, του 180%. Το ΑΕΠ, όταν ήταν στα 230, ο τουρισμός και σε απόλυτα νούμερα υψηλότερα από αυτά που έχουμε τώρα, από τα 12 ή εφάμιλα τα 11,5 δισεκατομμύρια, είναι περίπου στο 9 με 8% του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ έπεσε και ανέβηκε το ποσοστό. Ναι, ναι. Σε απόλυτα νούμερα είναι το ίδιο με το 2007 και το 2008. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να διασυνδεθεί αυτό το πράγμα, έτσι, με το τι παράγει αυτός ο τόπος, να δώσουμε τις δυνατότητες, διότι έχω την αίσθηση, δεν είμαι σίγουρος, αλλά από ό,τι μου βγαίνουν τα νούμερα, η αύξηση των εισαγωγών που η οποία παρατηρείται από πέρσι το Σεπτέμβριο, μάλλον η μείωση της φθήνουσας πορείας, όσο είναι το πιο σωστό, η μείωση της φθήνουσας πορείας, δηλαδή μειώνεται λιγότερο, οφείλεται ακριβώς στην αύξηση του τουρισμού. Δηλαδή από την μια μεριά ο τουρισμός αυξάνει, αλλά και από την άλλη μεριά και οι εισαγωγές μας μειώνονται λιγότερο, δηλαδή αυξάνουν επί της ουσίας σχετικά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, διότι μια σειρά inputs, εισρωές για την εξυπηρέτηση των τουριστικών καταστημάτων σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τις εισαγωγές και δεν προέρχονται από την ελληνική. Θα έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει ένα πείραμα, έτσι, να αρχίζουν να προσφέρονται, το είπα, προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα διασυνδεδεμένα με τις τουριστικές εγκαταστάσεις. Και τώρα υπάρχει ένα τεράστιο άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι θέμα, το έθιξες, το παράδειγμα της Ισπανίας είναι εμφανές, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε πώς έχει καταντήσει η Ισπανία, έτσι, ή να το πω διαφορετικά, και ορισμένα νησιά μας. Έτσι, και ορισμένα νησιά μας πώς έχουν αρχίσει να γίνονται. Και εδώ χρειάζεται μια τεράστια σκέψη, αλλά η βασική μας σκέψη είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να επιζήσει σε καμία περίπτωση με βάση τον τουρισμό. Έτσι. Μπορεί να είναι υποβοηθητικός, μπορεί να είναι χρήσιμος, όπως όλα τα πράγματα είναι χρήσιμα, μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Έτσι. Εάν αρχίζουν και δημιουργούνται αρνητικά θέματα, κάποια στιγμή πρέπει να παρέμβουμε και να τα βάλουμε στη σωστή του κλίμακα. Δεν μπορούμε να καμαρώνουμε επειδή έρχονται τουρίστες και κάτι σημαίνει. Δηλαδή σημαίνει ότι αυξήθηκε η παραγωγικότητά μας. Σημαίνει ότι αυξήθηκε η παραγωγή μας. Μελετήθηκε ποιοι τουρίστες. Ναι. Τι θέλουν αυτοί οι τουρίστες. Αναλύθηκε ποτέ σε βάθος. Ας πούμε να κάνω ένα ερώτημα. Ένας, ας υποθέσουμε, που έχει ξεμείνει από παλιές εποχές ρομαντικός, που αναζητάει με τα μανίας την ανέγκυχτη κουλτούρα, έτσι, ή την ανέγκυχτη φύση, τα θέλει, τα τοπικά προϊόντα που έλεγες εσύ, θέλει. Αυτά πρέπει να γίνουν όμως τοπικά, να μπουν μέσα. Αυτός και παίρνει κατεψυγμένα από την Κίνα που είπες, ή δεν ξέρω τι. Γιατί αν πας στο μόνο. Είμαστε Ευρωπαίοι εμείς, κύριε, και είμαστε ακριβώς την ώρα 8 με 9 και 30 σερβίρεται το πρωινό, το οποίο είναι οι φρυγανιές, το βουτύρο και τα λοιπά, και το American Breakfast, τελεία, παύλα. Αυτό. Ο απατεώνας ποιος είναι? Δεν είναι αυτό? Δηλαδή λέμε οι Έλληνες απατεώνες που εκμεταλλεύονται τον τουρίστα. Αυτός που εκμεταλλεύεται εκείνο τον ταλέπορο, για να το πάρουμε αλλιώς, εργάτη που ξεκίνησε από τη Σουηδία, τη Γερμανία, το σκοτάδια, για να έρθει εδώ για να βρει μέσα στο μύθο του μια ανέγκυκτη κουλτούρα και του πουλάς κινέζικα, αυτό δεν είναι απατιώνας? Τι είναι? Δεν κλέβεις τον εργάτη, τον ταλέπορο, τον Γερμανό? Δεν είσαι απατιώνας? Τι είσαι? Απατιώνας είσαι. Η χειρότερη μορφή απατιώνας, που επίσης περιφρονείς και το ιδιαίτερο είναι τη ιδιομορφία της χώρας όπου γεννήθηκες. Ο απατιώνας του κερατά δηλαδή. Αλλά δεν μιλάμε για αυτόν. Αυτός, όταν λες, αυτός είναι ο που έχει γίνει Ευρωπαίος μάνατζερ. Επιχειρηματίας. Επιχειρηματίας.
Απατιώνας είναι αυτός που πήρε ένα δεκάρικο ή ένα δεκαμπίτι, του έφαγε παραπάνω όταν αγόρασε λεμόνια ή καρπούζι. Yeah. Αυτός είναι ο απατιώνας. Ενώ ο άλλος δεν είναι απατιώνας, που στον τυπάκο τον κακομύρη που έρχεται να δει την ανέγκυχη κουλτούρα μες στη φαντασίωσή του, του πουλάς κατεψυγμένο Ιαπωνίας. Αυτός δεν είναι απατιώνας. Ούστα από εδώ, ρε. Τελειώσαμε, Γιάννη. Λοιπόν, γεια σας, καλή νύχτα σας και θα τα πούμε. Πολύ ωραία. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.